Γεια σας. Σήμερα νομίζω ότι είναι μια εκπομπή με τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί επιστρέφουμε στο παραδικαστικό. Και μάλιστα επιστρέφουμε με δύο δικαστές, εκ των οποίων ο ένας είναι ζευγάρι, οι άνθρωποι αυτοί. Δίκασε μια πολύ μεγάλη υπόθεση, τουλάχιστον μια υπόθεση που έκανε πάταγο στο Πανελλήνιο. Πρόκειται για τον Γιώργο Αποστολάκη, που έριξε τα ισόβια στον Παπαγεωργόπουλο, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, και τη σύζυγό του, την Θόμη Πατρώνα. Θα σας πω το εξής. Οι σχέσεις μας βέβαια δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση, διότι έχει στραφεί μια αγωγή εναντίον μας. Πριν πούμε το όνομά του, αναφερόμενοι σε παραδικαστικό κύκλωμα, διότι οι άνθρωποι αυτοί φαίνεται να πήραν χρήματα για να βγάλουν μια υπόθεση, κυρία Πατρώνα, υπόθεση στην οποία, αν δεν συνέδραμε και ο Αποστολάκης, γνώριζε, γιατί ήταν πρωτοδίκες Τρικάλων όταν βγήκε αυτή η απόφαση. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον θαύμαζα και τον θαύμασα για το σκεπτικό που έβγαλε στην υπόθεση Παπαγεωργόπουλου, αν και αυστηρό, γιατί πήγε στα άκρα, φαινόταν δηλαδή για όποιον γνώριζε έτσι μια ελάχιστα τα νομικά, ότι ήταν μια ακραία απόφαση. Αλλά θα μπορούσε να είναι και σωστή και σοφή, για να μαζευτούν μερικοί και να σέβονται το δημόσιο χρήμα. Ποτέ δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα τον βρω πίσω από τέτοιες ιστορίες, τις οποίες θα παρακολουθήσετε σε λίγο. Πρόκειται δηλαδή όχι για παραδικαστικό, αλλά για δικαστικό κύκλωμα, στο οποίο εμπλέκεται πάλι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν λείπει ποτέ και τον Παπαδαριό από αυτές τις υποθέσεις. Φαίνεται ότι έχει συσταθεί εταιρεία σιωπής μεταξύ των δύο πλευρών και δυστυχώς δεν είναι όλοι οι αρχιερείς και οι παπάδες έτσι, ούτε όλοι οι δικαστές, αλλά υπάρχει μια ομάδα που επηρεάζει η μεν τη δε, δηλαδή οι δικαστές τους ιερείς και οι ιερείς τους δικαστές. Περιβόητη περίπτωση Γιωσάκη, τον οποίον εδώ θα ξαναβρούμε σήμερα. Πανταχού παρόν ο Κύριος αυτός. Δεν έλειπε από πουθενά. Η ιστορία άρχισε με τον καθηγητή, τον κύριο Φαμίση, που είναι εδώ, ο οποίος κατήγγειλε ότι σε μια αντιμολία που είχε με τον αδελφό του για ένα ξενοδοχείο στα Τρίκαλα, περιέργως το ξενοδοχείο, η απόφαση βγήκε υπέρ του αδελφού που δεν έπρεπε να πάρει το ξενοδοχείο. Έχασε ο άνθρωπος την περιουσία του, πήγε στον αδελφό του και στο βιβλίο εσόδων-εξόδων του ξενοδοχείου βρήκε σημείωση ότι τόσο για το λάδι, τόσο για το ξύδι, τόσο για τα άπλυτα, τόσο για τα ρούχα και 50 εκατομμύρια για την κυρία Θόμη Πατρώνα, τη δικαστήνα που έβγαλε την απόφαση. Όπως αντιλαμβάνεστε, τρελάθηκε, ζήτησε από τον αδερφό του να το υπογράψει το χαρτί αυτό, το υπέγραψε ο αδερφός του, για να μην θεωρηθεί ότι είχαν πάει πουθενά αλλού τα λεφτά. Θα σας τα πει τώρα ο ίδιος. Πήγε στη δικαστήνα, πήγε και στον άντρα της και τους είπε φέρτε τα λεφτά πίσω για να μην γίνει το σώσε. Και όχι μόνο δεν του έδωσαν πίσω τα λεφτά, αλλά τον λιδωρούσαν κιόλας. 50 εκατομμύρια τα οποία τελικά φαίνεται, γιατί υπάρχει υποσημείωση ότι έγιναν 80. Προς 350 χιλιάρικα την ημέρα. 350 χιλιάρικα την ημερησίως είχαμε έσοδα από το στο ξενοδοχείο. Αυτά ήταν τα έσοδα του ξενοδοχείου. Ναι, και αυτά τα χρήματα πήγαιναν εκεί. Κάθε μέρα, ίσως για να μην φανούν πολλά, ότι πήγανε 50 μαζεμένα. Πήγαν 50 μαζεμένα. Μαζεμένα πήγαν. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο οποίος ενεπλάκει στην ιστορία, έτσι υποστηρίζει ο κύριος Φαμίση. Ο κύριος Φαμίση είναι καθηγητής φυσικής. Ήταν καθηγητής στο Λύκειο, ένας άνθρωπος μορφωμένος και φυσικά είναι ένας άνθρωπος που έχει σώσει τα σφρένας. Φαίνεται όμως ότι ο έλεγχος έχει χαθεί πλέον σε αυτόν τον τόπο. Και δεν έχει απομείνει πολύ τσίπα. Έκπληκτος άκουγα τον Φαμίση να μου λέει για τον Αποστολάκη αυτά τα πράγματα. Ποιον? Τον δικαστή που ρίξε ισόβια στον Παπαγεωργόπουλο. Και αν ο Παπαγεωργόπουλος λέει ότι δεν ήξεραν, δεν καταλάβαινε ή δεν ήξερε τι έκαναν οι συνεργάτες του, ο εφέτης δικαστής, ο οποίος πάει αεροπαγήτης τώρα, δεν όφιλε να γνωρίζει τι κάνει η σύζυγός του.
Τα χρήματα αυτά δεν τα είχε δει. Επειδή λοιπόν χθες ήμουνα προχθές με έναν υπουργό και 2-3 δικαστές σοβαρούς, μου είπαν ότι εμείς με τα κόπων και βασάνων, στο βαθμό του αεροπαγίτη, κατορθώσαμε να κάνουμε ένα διαμέρισμα. Εάν ξεκινάς από το μηδέν, με τα κόπων και βασάνων, και το λέω γιατί γνώρισα δικαστές όπως τον Λινό, όπως τον Κωστάκο, τον Μακαρίτη, οι οικογένειές τους ταλαιπωρούνται σήμερα. Με τα κόπων και βασάνων, ένα διαμέρισμα. Εδώ έχουμε πολλά διαμερίσματα, πολλά ακίνητα, πολλά κτήματα, μια μεγάλη περιουσία, χωρίς πρίκα, χωρίς χρήματα, ξεκίνημα από το μηδέν, δύο πρωτοδίκες που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, ξαφνικά εμφανίζονται να έχουν διάφορα. Θα πάμε στο πόθεν έσχες. Θα τα ψάξουμε όλα. Πήγαμε, μιλήσαμε μαζί τους. Σε λίγο θα έρθει ο κύριος Βλαχουτσάκος κάτω να μας πει τι είπε με την κυρία Πατρώνα, να το επαναλάβει δηλαδή, γιατί έχει σημασία να μην χάσετε τίποτα από αυτήν την ιστορία σήμερα. Με όλες τις λεπτομέρειες. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι ο κύριος αυτός και η σύζυγός του, αντί να στραφούν εναντίον του Φαμίση, τότε, του αδερφού Φαμίση που τους κατηγόρησε ότι πήραν τα 50 εκατομμύρια, όπως όφυλαν να κάνουν, στρέφονται σήμερα εναντίον του Φαμίση και του Τριανταφυλόπουλου, μετά την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης, χωρίς να πούμε τα όνομά τους. Τα όνοματά τους. Όταν μας έστειλαν αγωγή δεν είχαμε πει το όνομά τους. Λένε ότι τους φωτογραφίσαμε. Σήμερα τους κατονομάζουν. Το χειρότερο απ' όλα, το χειρότερο, δεν ξέρει κανείς πια τι είναι το χειρότερο. Δεν ξέρει κανείς πλέον αν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτόν τον τόπο. Δεν γνωρίζει κανένας αν υπάρχει και τσίπα σε αυτόν τον τόπο. Είναι η αγωγή που κατέθεσε, που την έχει ο κύριος Διαλυνάς επέρα και το εσπεσμένο με το οποίο δικάζεται η αγωγή αυτή, ορίστηκε η ημερομηνία σε 2 μήνες. Με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Πώς ρε 2 μήνες, δεν τρέπεστε. Τον κόσμο τον δικάζεται σε 2 χρόνια. Σε 5. Και σε 5, σε 2 το λιγότερο. Και όταν πρόκειται για την παρέα σας, την πάτε με κατεπήγουσα διαδικασία μέσα σε 2 μήνες και τη δικάζετε και δεν τρέπεστε γι' αυτό. Το σκεπτικό δε του κατεπήγοντος, το οποίο εδέχθη και το Συμβούλιο Πρωτοδικών, εκείνο είναι που σε βγάζει από τα ρούχα σου, γι' αυτό και εμείς προσφύγαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνη, στον Άριο Πάγο, στον Πρόεδρο του Αρίου Πάγου, στους δικαστές που τον ελέγχουν αυτόν τον κύριο και θα ελέγξουν τώρα και τους από κάτω του. Αυτούς προσδιορίσαν τη δικάσιμο σε 2 μήνες, γιατί δεν υπήρχε θέμα παραγραφής. Τι φοβόσασταν τον έλεγχο, δεν κατάλαβα, δεν θα σας ελέγχουμε. Ο δημοσιογράφος απαγορεύεται να κάνει έλεγχο και πριν καν πει το όνομά σας, στέλνετε την αγωγή για να φοβερίξετε να μην βγουν τα άπλυτα στη φόρα. Τι λέει κύριε Διαλυνά το σκεπτικό, πριν πάμε στην ουσία της υπόθεσης. Το σκεπτικό το οποίο απαντά σε αίτηση που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, λέει, επειδή σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κριθεί ο πρώτος από εμάς στη θέση του αρεοπαγίτη και η δεύτερη θα προαχθεί στο βαθμό της Προέδρου εφετών, επειδή τέλος πρέπει η υπόθεση κατά τον χρόνο των κρίσεων να έχει διαλευκανθεί και να έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια και να έχουν καταδικαστεί τα πρόσωπα που μας προσέβαλαν. Έβγαλε και απόφαση. Βγήκε απόφαση, τελειώσαμε. Να πάτε μόνο σας στο δικαστήριο καλύτερα, δεν χρειάζεται δικηγόρο, αφού βγήκε και η απόφαση και έρχεται ο πρόεδρος του Τριμελού Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Ο κύριος Παναγιώτης Καρακοσταντής, πρόεδρος Πρωτοδικών, γιατί από εδώ και πέρα θα λέμε και ονόματα. Μπράβο στον κύριο Καρακοσταντή. Έτσι, δέχεται, κατατίθεται η αίτηση 21 Ιανουαρίου του 2014 και προσδιορίζεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2014, δηλαδή για 11 Απριλίου. Δικηγόρος δεν είστε? Δεν είναι για γέλια αυτό? Αυτός ο χρόνος είναι καταπληκτικός. Τον θέλουμε κι εμείς. Δεν είναι αστεί? Όχι, δεν είναι αστεί? Δεν εκτίθενται με αυτόν τον τρόπο? Και είναι ενάγοντες. Αν ήταν εναγόμενοι θα το καταλάβαινε.
Ναι. Είναι ενάγοντες. Είναι ενάγοντες. Δεν είναι παλαβή χρόνια. Φοβάστε να το πείτε. Κύριε Τρανταφυλόπουλε, πότε είναι οι κρίσεις αυτές που επικαλείται στον δικόγραφο, γιατί τώρα γνωρίζουμε και εμείς το όνομα. Είναι πρόεδρος εφετών Λάρισας ο κύριος Αποστολάκη. Ναι. Είναι στην περιφέρειά μας. Πότε είναι αυτές οι κρίσεις που ενδέχεται να γίνει αεροπαγή της? Εμένα ρωτάτε. Αναγνωρίζετε από το περιεχόμενο της αιτήσεώς του. Πάντως πρέπει να ξέρουν και οι τηλεθέατες ότι τέτοιες αιτήσεις προτιμήσεως γίνονται κατά κόρνο στα δικαστήρια και εκτιμάει κατά το δουκούνο ο κάθε πρόεδρος που την αναλαμβάνει. Βέβαια, το γεγονός ότι είναι τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σε μια τέτοια μεγάλη έκταση και δημοσιότητα υπόθεση, πρέπει να ελεγχθεί, όπως και εσείς είπατε και ο συνάδελφος. Αλλά παίζει ρόλο και πότε είναι αυτή η προαγωγή που όταν εξαντλείς την αυστηρότητά σου στον Παπαγεωργόπουλο, θα πρέπει να λάμπεις ως αδάμας. Τώρα... Διότι δεν γίνεται να είσαι ένας αυστηρός δικαστής, αφήνοντας πίσω σου θα σας πω κάτι. Ίχνη ανεπίτρεπτα. Και τα ανεπίτρεπτα ίχνη. Ναι. Δεν είναι μόνο η καταγγελία του κυρίου Φαμίση. Είναι άλλα τα οποία τώρα θα τα δείτε εδώ και θα τα απολαύσετε για να καταλάβετε ότι σε αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει, η ατιμωρησία είναι το μεγαλύτερο κακό. Ο έλεγχος είναι το μεγαλύτερο κακό. Κύριε Τρανταφυλόπουλε, για την αυστηρότητα που είπατε. Περνάνε, καταλάβατε, περνάνε οι καρχαρίες και πιάνονται οι γάβροι. Τι θέλετε να πείτε? Ποιος θα γίνει αεροπαγήτης, δεν το κατάλαβα. Φέτος είναι, δεν θα πάει να κρυθεί για αεροπαγήτης. Το Μάρτιο είναι, πότε? Για ποιον λέμε τώρα? Δεν το ξέρω. Είστε πρόεδρο φετών. Αυτό που θέλω να σας πω εδώ πέρα και που φέρνει αυτό το θέμα της δικαιοσύνης ότι δεν έχει λειτουργήσει κατά το σωστό τρόπο είναι λίγο απαράδεκτο. Για μένα η δικαιοσύνη και διαχρονικά και σήμερα πρέπει να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με έλεγχο σε βάθος όλων των υποθέσεων, αλλά και να αποδίδει και την αλήθεια. Και όχι να λειτουργούν σκοπιμότητες. Διότι αυτές οι σκοπιμότητες και στη δικαιοσύνη και γενικά σε όλα τα άλλα πράγματα φέρανε την Ελλάδα εδώ που τη φέρανε. Και να είναι και άμεμπτοι οι δικαστές. Βεβαίως να είναι άμεμπτοι. Όχι και οι δικαστές να είναι άμεμπτοι και κυρίως οι δικαστές, διότι αυτοί δικάζουν, αυτοί εφαρμόζουν τη δικαιοσύνη, αυτοί εννοείται ότι εφαρμόζουν την αλήθεια. Και να μην κουβαλάνε σκελετούς στην ντουλάπα του. Όχι, κανένα σκελετό. Έτσι. Δεν επιτρέπεται κανένα σκελετό. Ένα-ένα να τα λέμε. Αλλά και όλος ο κόσμος, όποια θέση έχει, όποια κύρια θέση έχει, πρέπει να λειτουργεί με σωστό τρόπο, με σοβαρό τρόπο και με δικαιοσύνη. Και να μην λέμε αυτά που λέμε για να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου. Βοάει η κοινωνία ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Και εμείς λέμε, α, η δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη, αφού είναι στημένα τα περισσότερα. Θέλετε να βγάλουμε τη συνέντευξη αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, που λέει ότι είναι ένας βόθρος η δικαιοσύνη πληρωμένων ανθρώπων και ομάδων και... Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου το λέει αυτό. Ναι. Εμένα μου κάνει έκπληξη. Είδατε πόσο δεν διαβάζετε. Ένας αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου να λέει αυτά πράγματα, ναι, για τη δικαιοσύνη, ναι, τότε. Ναι, ναι, ναι. Με συγχωρείς, ναι, πρέπει τότε να ελεγχθεί και να... Ποιος να ελεγχθεί? Η δικαιοσύνη, όχι. Και ποιος βαβάει. Τι λέτε, ακούστε κάτι. Από το 2010 δεν τόλμησε κανείς να τον αγγίξει. Να μην πω το όνομά του τώρα, ποιος είναι. Πες το. Είναι ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Παπανικολάου, ο οποίος έδωσε συνέντευξη και είπε η μαύρη βίβλος της δικαιοσύνης. Εν ενεργεία. Το 2010 και μέχρι σήμερα δεν τόλμησε κάποιος να του κάνει μία μήνυση. Ας τολμήσει όμως, γιατί ξέρω τα στοιχεία που έχει. Εν ενεργεία. Και είναι ένα παλικάρι και είναι προς τιμή του. Και αυτός και ο Ζορμπάς και άλλοι σαν κι αυτούς. Και εν ενεργεία τα είπε αυτά. Έδωσε συνέντευξη ενεργεία, όχι από αυτούς που ακριβώς φύγουν να ανακαλύπτουν την Αμερική. Νομίζω ήταν και πρόεδρος της Επιτροπής. Βεβαίως, γι' αυτό λοιπόν έχει στοιχεία. Πάντως κύριε Τρανταφυλόπουλε. Και τα έχει ο κύριος Τρανταφυλόπουλος τα στοιχεία. Αυτό που είπατε. Κάνε μια χάρη να πάμε γρήγορα στους προσκεκλημένους. Δημήτρης Τσουκαλάς, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Μελάς, βουλευτής Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Νίκος Πρωτεύικος, τομεάρχης δημόσιας διοίκησης, δημόσιας τάξης και δικαιοσύνης, Νέας Μέρας δικηγόρος. Ουρανία Σαγιάκου, πρόεδρος Επιτροπής Διοντολογίας, Δημιουργία Ξανά. Εύα Κοντοσταθάκου, δήμαρχος Αθηναίων. Στέλλα Παπαδοπούλου, δημοσιογράφος, δικηγόρος.
Νίκος Γιαλιάς που ήδη φώναξε αρκετά και Γιώργος Μπαρτζόκης, δικηγόρος προψήφιος Δήμαρχος Λάρισα. Από την άλλη πλευρά Δημήτρης Τσαγκάρης, οικονομολόγος, Παρασκευάς Βραχνός, πρώην εφοριακός. Ο Νικόλαος Φαμής, συνταξιούχος καθηγητής, ο οποίος είναι και ο καταγγέλων για τους δικαστές Αποστολάκη και Θωμαή Πατρώνα για χρηματισμό. Γιώργος Τσουνής, μέλος Κακιστικής Ακαδημίας Χαλκίδας. Να πω κάτι. Ναι. Μέσω του αδελφού μου, ο Αποστολάκης και η Πατρώνα κινήθηκαν. Έχουν 900 μηνύσεις. Καλά κάθεστε. Από τον αδελφό μου και από την ύφη μου με κάνουν για συκοφαντική δυσφήμιση και για πλαστογραφία. Και όλα αυτά εδώ τα χαρτιά από την Αλβανία λένε ότι όντως ο Φαμίσης μπήκε, βγήκε στην Αλβανία. Και βγήκα στην Αλβανία με 4 διαβατήρια που έχω κανονικά και βγάλαν το διαβατήριο πλαστό. Τι σημασία έχουν αυτά με το χρηματισμό, καμία. Με το χρηματισμό έχουν σημασία. Γιατί όταν πήγα στον Αποστολάκη. Εντάξει, αλλά μεγάλη ιστορία. Εμάς μας ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό, κύριε Φαμίση. Μπήκατε μέσα, είδατε το βιβλίο εισόδων-εξόδων, χάσατε το ξενοδοχείο σας και ο αδελφός σας σας διαβεβαίωσε. Φέρτε το έγγραφο εδώ, σου παρακαλώ. Όρισε το έγγραφο. Και όταν αυτό πήγα είναι... στον Αποστολάκη, έγινε είναι... καλάρι από τους δικηγόρους. Αυτό είναι φωτοτυπία, την οποία υπέγραψε με στυλό ότι η κυρία Πατρώνα πήρε τα 80 τα εκατομμύρια. 50, αλλά 80 γράφει αυτό. 80 γράφει αυτός. 80 λέει θα τη δώσω, μου είπε. Ναι, αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε... Και πίσω είναι το πελατολόγιο... Αλλά πίσω όλους... δεν μας ενδιαφέρει με το πελατολόγιο. Λοιπόν, το βλέπετε, τζίρο συνολικός 50 εκατομμύρια, στους 5 μήνες τα πήρε η Πατρώνα, 80 εκατομμύρια, βάζει και σταυρό, Φαμίσης, υπογράφει με την υπογραφή του. Για ποια έτος μιλάμε? Το 1931-12, το 1997, κάποτε, να σας πω πότε είναι. 1997. 1997. Και δεν μου λέτε... Ερώτημα. Ο κύριος Αποστολάκης και η κυρία Πατρώνα, οι οποίοι φαίνεται να είναι εύθυκτοι και πριν πουν το όνομά τους κάποιοι τους κάνουν αγωγή, δεν έπρεπε να κυνηγήσουν τον αδελφό Φαμίση που έγραψε ότι τους έδωσε 50 εκατομμύρια. Εκεί δεν έπρεπε να εξαλειφθεί αυστηρότητα για την προστασία του κύρους τους και να επιτεθούν εναντίον του αδελφού Φαμίση που υπέγραψε, όχι μόνο παραδέχεται, όχι μόνο τα έγραψε με τα χέρια του, αλλά υπέγραψε ότι πήρε η Πατρώνα τα 50 εκατομμύρια. Εκεί δεν έπρεπε να εξαντληθεί η αυστηρότητα του δικαστή. Εγώ σε ρωτώ. Γιατί γίνεται αποσβολωμένοι όλοι? Γιατί είναι, είναι λίγο κάτι, το κακό. Κύριε Τραδεφλό, θέλω να πω κάτι είναι λίγο για το την κακό. Αυστηρότητα που είπατε του Αποστολάκη. Για το θέμα της ισόβιας κάθειξης του κυρίου Παπαγεωργόπουλου. Συζητήθηκε αυτό το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρει η υπόθεση. Όχι, Παπαγεωργόπουλου. Για την αυστηρότητα που είπατε. Για την αυστηρότητα, αφήστε το τώρα αυτό. Είπα ότι ήταν συζητήθηκε μια. Συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας. Κατά κοινή ομολογία ήταν μια. Αυτό είναι είδηση. Ναι. Και λέχθηκε και από τις παρατάξεις και τη δικιά μου τη ταυτότητα πόλη και του Δημάρχου ότι ο κύριος Παπαγεωργόπουλος ενδεχομένως. Μπορούμε να κρίνουμε εμείς την απόφαση γιατί δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Αλλά ενδεχομένως έπεσε θύμα ότι δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τους υφισταμένους του. Αυτό το συζητήσαμε και μάλιστα έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Τι ενδεχομένως, αν τον βγάλω αυτό τώρα... Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αν τον βγάλω τώρα στο τηλέφωνο, ναι. 6 χρόνια πριν δικαστή, του είπα ότι είναι βλάκας. Αυτό είπε και ο Δήμαρχος. Αυτό είπε και ο Δήμαρχος Λαρισαίου. Τα λαμόγια που είχε για συνεργάτες, μ' αφήστε να σου πω, του το είπα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Του λέω από πίσω, έχει δύο αλυτάμπουρες οι οποίοι κερδοσκοπούν, ανοίγουν μπουζουξίδικα, γίνει τη μουλή. Και μου λέει, Μάκη μου, όπως πάντα είσαι υπερβολικός. Εάν βλέπει την εκπομπή σήμερα, φυσικά θα λέει ότι δεν ήμουν υπερβολικός και ότι επαληθεύτηκα. Αλλά αυτή ήταν η σχέση του με το χρήμα. Αφήστε όμως, αυτή είναι ουσία μια υπόθεση η οποία δικάστηκε και θα κρυθεί. Εμάς μας ενδιαφέρει εδώ. Και πάμε στο χρονικό λοιπόν τη πρώτη εκπομπή με τον κύριο Φαμίση για να δείτε πώς άρχισε η ιστορία και πώς κατετέθη η αγωγή εναντίον μας. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2013, η εκπομπή «Κίτρινος Τύπος» φιλοξένησε τον συνταξιούχο καθηγητή Νίκο Φαμίση.
σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο καθηγητής, ανώτατος δικαστικός λειτουργός, πρόεδρος εφετών, πρωταγωνιστής σε πολύκροτες δίκες και η επίσης εφέτη σύζυγός του, προκειμένου να αποφανθούν θετικά σε δικαστικές αποφάσεις στη μία περίπτωση ή να εξυπηρετήσουν με κάποιο αντέγραφο στην άλλη, φέρονται να ελάμβαναν χρήματα. Το ρεπορτάζ ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη, αναδεικνύοντας σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα και τις ημέρες του συγκεκριμένου ζεύγους δικαστών. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στην κάμερα της εκπομπής ο καθηγητής Νίκος Φαμίσης, συμμέτοχος κατά το ίδιο ποσοστό με τα δύο αδέρφια του σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή της Καλαμπάκας, γνώρισε την ανώτατη δικαστική λειτουργό όταν εκείνη, σύμφωνα με τον ίδιο, πήρε χρήματα προκειμένου να μεροληπτήσει σε εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων εις βάρος του ενός εκ των τριών αδελφών για να αποχωρήσει από την επιχείρηση. Τα χρήματα δόθηκαν από τον έναν αδερφό στις 31 Δεκεμβρίου του 1997, παραμονή πρωτοχρονιά σε Ρεβεγιόν, στο ξενοδοχείο των τριών αδελφών, όπου εκείνο το βράδυ κατέφθασε η πρωτοδίκης τότε και σήμερα εφέτη στη Λαμία μαζί με την γραμματέα της. Οι δύο γυναίκες φέρονται σύμφωνα με την καταγγελία να έβαλαν στις τσάντες τους 50 εκατομμύρια δραχμές σε δεσμίδες με 5.000. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία, οι γυναίκες έφυγαν και τα δύο αδέρφια λογομάχησαν για το περιστατικό, όπου ο Νίκος Φαμίσης ζητούσε εξηγήσεις για αυτά τα χρήματα. Η απάντηση του άλλου αδελφού ήταν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στην επιχείρηση χάρη της απόφασης που έβγαλε η συγκεκριμένη δικαστής. Αργότερα, κατά τη διάρκεια οικονομικού ελέγχου της επιχείρησης, περιήλθε στην κατοχή του καταγγέλλοντα μέρος των σημειώσεων του αδελφού που διαχειριζόταν τα οικονομικά του ξενοδοχείου. Εκεί υπάρχει η σημείωση για τα 50 εκατομμύρια που δόθηκαν στη δικαστή. Σε συνέχεια των όσων καταγγέλει στην εκπομπή ο καθηγητής, νωρίτερα είχε συνταχθεί και ένα αντέγραφο όπου σύμφωνα με τον Νίκο Φαμίση, οι υπογραφές των δύο αδελφών πάρθηκαν από φωτοτυπία ερήμην τους και χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να φανεί ότι συνενούν στην εκ νέου και επί ίσων ποσοστών συμμετοχή στην ξενοδοχειακή μονάδα. Ο ένας αδελφός χρησιμοποίησε τον λόγο αντέγραφο στα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε εναντίον του άλλου αδελφού το 1996 με σκοπό να καταστεί άκυρη πλειοψηφία του τελευταίου και ο πρώτος να επανέλθει στη διοίκηση. Ο δικαστής τότε, πρόεδρος εφετών σήμερα και σύζυγος της εφέτη που δίκασε τα ασφαλιστικά μέτρα, φέρεται σύμφωνα με την καταγγελία να πήρε 500.000 δραχμές από τον έναν αδελφό προκειμένου να συντάξει το εν λόγω αντέγραφο. Την ίδια ημέρα, στο ρεπορτάζ αναφέρθηκε ότι ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός, πρόεδρος εφετών, εμφανίζεται το Δεκέμβριο του 1998 να αγοράζει έναντι 3.450.000 δραχμών έκταση 859 τετραγωνικά μέτρα σε ορεινή περιοχή συγκεκριμένης περιφέρειας, δηλώνοντας ψευδή αριθμό φορολογικού μητρώου. Ειδικότερα, από τα συμβόλαια τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της εκπομπής, προκύπτει ότι το άφημί που δήλωσε εν λόγω δικαστής ανήκει στον πατέρα του, ο οποίος πρόσφατα απεβίωσε. Εξαιρετικό ενδιαφέρον όμως έχει το γεγονός ότι ουδέποτε αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, των συνεντεύξεων αλλά και του ρεπορτάζ τα ονόματα των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, με μοναδικό κριτήριο την αποφυγή σπήλωσης των πρωταγωνιστών μέχρι την περάτωση του ρεπορτάζ. Η απάντηση του ζεύγους όμως των δικαστών, παρόλο που στα πλαίσια της ορθής δημοσιογραφικής λειτουργίας του ζητήθηκε δια τηλεφώνου η επίσημη τοποθέτησή τους, την οποία και αρνήθηκαν, ήρθε με αγωγή στο Μάκη Τριανταφυλόπουλο, στη Ζούγκλα, στον ρεπόρτερ και στον καταγγέλλοντα. Σύμφωνα με την αγωγή λοιπόν, το ζευγάρι των δικαστών μιλά μεταξύ άλλων για συκοφαντική διαπόμπευση μέσω φωτογράφησης. Συκοφαντική διαπόμπευση μέσω φωτογράφησης και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να δικαστούμε μέσα σε 2 μήνες. Αυτά είναι αστεία. Επειδή είστε δικηγόροι περισσότεροι, αυτά γελιοποιούν την κάθε έννοια απόδοση δικαίου. Γιατί όσοι δικαστές σοβαροί τα είδαν, γέλαγαν. Κατάλαβαν ότι για να τρέχει έτσι και να έχει πάρει φωτιά, κάτι άλλο συμβαίνει. Πού είναι αυτός ο εύθυκτος δικαστής και η σύζυγός του όταν εδώ έκανε την καταγγελία ο Φαμίσης ότι του έχουν πάρει 50 εκατομμύρια. Δεν πήγατε και τους βρήκατε? Πήγα, τους βρήκα. Ποιους?
Και την πατρόνα βρήκα στο γραφείο της και φώναξε τον αστυνομικό και με πέταξε έξω. Ναι. Και στον Αποστολάκη άνοιξα την πόρτα, παραβίασα δηλαδή την γραμματέα και μπήκα μέσα και του λέω: Ελά, εδώ του λέω. Και εδώ πέρα λέω: Η άλλη μου λέει 50 εκατομμύρια για την απόφαση. Πληρώνεστε για να βγάλετε την απόφαση. Και γελούσε. Α, λέει, θα του τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί, δεν σα κάνω. Τι με νοιάζει εμένα σε μια κόλλα χαρτί, τα λεφτά δεν θέλω. Τα λεφτά αυτά, εγώ τα χρυσούσα στην τράπεζα. Και εγώ σήμερα, αν τα έδωνα 31 το μηνό, θα γλίτωνα του τόκου υπερημερία. Γιατί με έλεγε ο διευθυντή τη τράπεζα, τη ΕΤΒΑ, Νίκο, φέρε τα χρήματα 31 το μηνό, γιατί αν θα τα φέρει στι 1 του μηνό, στην άλλη χρονολογία, έχει και τόκου υπερημερία. Αν είναι κάποιο οικονομολόγο, θα ξέρει αυτά. Και του λέω, εμείς με τους διευθυντές είχαμε να κάνουμε. Και του λέω, τα λεφτά θέλω. Αυτά τον είχα πει. Καλά, καλά, καλά. Και απ' έξω ήταν όλοι δικηγόροι και κάναν γαλαρία. Ωραία εικόνα δικαιοσύνης, Καλά, δεν είναι ωραία εικόνα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι ωραία εικόνα. Αλλά τα χρήματα αυτά στους δικαστάς, γιατί τα έδωσε ο αδελφός σας? Ο αδελφός μου τα χρήματα τα είχε δώσει στους δικαστάς να ανοίξω ένα κεφάλαιο. Ναι, ή όχι. Να ξεκαθαρίσει το θέμα. Δεν συγγνώμη, δεν καταλάβατε. Να καταλάβετε. Γιατί. Είπα, αλλά για να δούμε και το θέμα. Ο αδερφός μου Κωνσταντίνος. Δεν θέλω να μπλέξουμε. Δεν θέλω, γι' αυτό λέω. Να μην όχι, δεν θέλω να μπλέξω κανέναν, ναι, αλλά απλώς. Δεν έχει την εμπειρία να σου μεταφέρει. Θα σου διαβάσει λοιπόν όλη τη δικογραφία, θα χάσουμε όλη τη μέρα. Όχι, δεν διαβάζω την δικογραφία. Τρεις ώρες εκπομπή. Είχαμε βγάλει τρεις τίτλους. Ναι. Είχαν διαφορά τρία αδέρφια για το ξενοδοχείο. Μάλιστα. Και αντί να το πάρουν αυτοί που έπρεπε, το πήρε αυτός που δεν έπρεπε. Που δεν έδικε ούτω. Με λίγα λόγια. Και για να βγει μια τέτοια απόφαση. Για να δικαστή για τους για να μας εκτοπίσει εμάς. Ο δικαστής, γιατί εδώ πέρα δώσανε. Ο δικαστής ζήτησε να πάνε και οι τρεις οι τίτλοι. Αυτοί που είχαμε βγάλει. Ο ένας ο τίτλος ο δικός μου. Οι ανώνυμες συμμετοχές του Κωνσταντίνου, του αδελφού μου και του Χρήστο. Ναι. Ο Κωνσταντίνος είχε 9.000 τόσεις. Ο Χρήστος, τον τίτλο του, τον είχε πουλήσει. Δεν είχε τίτλος. Ο αδελφός μου Κωνσταντίνος δεν τον δεχόταν μέσα στο ξενοδοχείο. Φέρει τον τίτλο και πες μέσα. Κάνω ένα γύρισμα. Συνονοήθηκε με την γραμματέα, την ονόματη Πετσέτα, ο αδελφός μου Χρήστος, και με την πατρόνα. Και λένε, θα φέρετε αυτούς τους τίτλους. Τι να πάει ο Χρήστος, δεν είχε. Και λέει, όχι μόνο τον ένα τον τίτλο θα φέρει, τον Κωνσταντίνο. Και λέει εδώ πέρα, στην ένορκη εξέταση, η μάρτυρας, η Πετσέτα, η οποία ήταν επί της έδρας όταν μας δίκαζε. Τα δικαιολογητικά και τα χαρτιά τα πήρε η πατρόνα στο σπίτι της. Και θα τα έδωνε να τα βάλουν μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Αλλά από το σπίτι της πατρόνας και από το χρηματοκιβώτιο που έπρεπε να είναι ο τίτλος, αυτός των 9.000, βρέθηκε στα χέρια του Χρήστο από το σπίτι της πατρόνας. Γι' αυτό πήγαν τα λεφτά. Και πάει έρχεται ο Κώστας στο ξενοδοχείο και του λέει: Πάτα έξω, έχεις τίτλο, φέρ' τον τίτλο αυτόν. Αφού τον είχε αυτό στα χέρια. Αν τον πάρετε εσείς τον τίτλο αυτόν, αυτό έγινε. Κάναν το γύρισμα. Αλλά. Καταπληκτικά ονόματα. Πατρόνα και Πετσέτα. Ωραία ονόματα. Νομίζω ότι ούτε σεναριογράφος θα μπορούσε έτσι να σκεφτεί τέτοια πράγματα. Λυπηρό. Για πάμε τώρα στο επόμενο βίντεο, σας παρακαλώ πολύ, για να μπείτε έτσι γερά στην ιστορία, να δείτε τι έπεται στη συνέχεια. Καταγγελίες φωτιά για μια εφέτη Λαμίας και το σύζυγό της, επίσης δικαστή, κάνει επιχειρηματίας από την Καλαμπάκα. Ο Νίκος Φαμίσης, ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας, καταγγέλει στην κάμερα της εκπομπής ότι η εφέτης το 1997 εισέπραξε 50 εκατομμύρια δραχμές προκειμένου να δικάσει υπέρ του ενός αδερφού συνδικαιούχου της τουριστικής επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη ως στοιχείο ένα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, πλαστό αντέγγραφο που ωφελούσε το συγκεκριμένο μέτοχο. Η ιστορία ξεκινά στις αρχές του 1990, όταν τα τρία αδέρφια της οικογένειας Φαμίση αποφάσισαν να ανοίξουν ένα ξενοδοχείο έχοντας ισόποσα ποσοστά. Τα πράγματα όμως δεν εξελίχθηκαν όπως περίμεναν, καθώς ξεκίνησαν οι προστριβές μεταξύ τους. Τότε, ο ένας από τους τρεις αδελφούς αποφάσισε να αποχωρήσει από την επιχείρηση, αφήνοντας στο τιμόνι αυτής τους άλλους δύο. Ο Νίκος Φαμίσης και ο αδελφός του Κώστας αποφάσισαν να διαχειριστούν μόνοι τους το ξενοδοχείο. Μάλιστα, ο Νίκος μεταβίβασε μέρος του μετοχού στον Κώστα,
προκειμένου ο τελευταίος να έχει την πλειοψηφία και να ασκεί διοικητικά καθήκοντα. Έχουμε ένα ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα, τα τρία αδέλφια, εγώ ο Νικόλαος Φαμίσης, ο Κωνσταντίνος Φαμίσης και ο Χρήστος Φαμίσης. Ενώ είχαμε εκ των προτέρων από 33% των τρίτων ο καθένας, το μεταβιβάζω εγώ το 20% στον αδελφό μου τον Κώστα, είχε την πλειοψηφία. Και έκανε τη χρυσή δείξη μόνο ο Κώστας στο ξενοδοχείο. Ο Χρήστος είχε εγκαταλείψει ένα διάστημα το ξενοδοχείο και μας άφησε χρέη και ταλαιπωρία. Στη συνέχεια ήθελε και ο Χρήστος να μπει μέσα στο ξενοδοχείο και συμβουλεύτηκε έναν δικηγόρο στην Καλαμπάκα, τον Γιώργιο Μαγκούρα, ο οποίος την είχε πει θα κάνουμε ένα αντέγραφο. Με το αντέγραφο αυτό ακυρώνεται η συμβουλιογραφική πράξη που έχει μεταβιβάσει ο αδελφός ο Νίκος στον Κωνσταντίνο και είσαστε και οι τρεις με το 33%. Το αντέγραφο κατά τα λεγόμενα του Μαγκούρα το είχε κάνει ο κουμπάρος του, ο Αποστολάκης, δικαστής, και το είχε δώσει στον αδελφό μου τον Χρήστο. Αυτή μαζί με τον Κωστίκα τον δικηγόρο που είχε ο αδελφός μου ο Χρήστος, πλαστογραφήσανε τις υπογραφές και τη δική μου και τον Κωνσταντίνο. Το αντέγραφο είναι αυτό εδώ πέρα. Εδώ πίσω είναι οι υπογραφές. Αυτή η υπογραφή είναι από ένα εξώδικο που είχε στείλει στον Κωνσταντίνο. Γνήσιο αντέγραφο δεν υπάρχει. Ο Νίκος Φαμίσης καταγγέλει ότι μέσω ενός πλαστού αντεγράφου ο αδερφός του Χρήστος κατάφερε με τη βοήθεια της Εφέτη να επιστρέψει στην επιχείρηση και να αναλάβει τα ηνία αυτής. Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας καταγγέλει ότι ο αδερφός του έδωσε μπροστά στα μάτια του 50 εκατομμύρια δραχμές στη δικαστή και στη γραμματέα της για απόφαση που βασίστηκε στο πλαστό αντέγραφο, το οποίο μάλιστα, όπως ισχυρίζεται, είχε συντάξει ο δικαστής σύζυγός της εισπράττοντας 500.000 δραχμές. Το αντέγραφο αυτό χρησιμοποιήθηκε σε μία δίκη που έκανε ο Χρήστος, ναι, ο αδελφός μου, και ζητούσαμε να είμαστε και οι τρεις από κοινού με το 33% για να μπορεί να κάνει. Ο Χρήστος το ζητούσε αυτό. Ναι, ο Χρήστος το ζητούσε. Να έχετε όλοι το ίδιο ποσοστό. Να έχουμε το ίδιο ποσοστό. Όπου με μία απόφαση 1039 του 1996 που είχε βγάλει η πρωτοδίκη στο Μαΐτσα Πατρώνα και η γραμματέας Αθηνά Πετσέτα, βγάλαν μία απόφαση που μας έδινε εμάς το δικαίωμα και σε μένα και στο Χρήστο να έχουμε το 33%. Την απόφαση που είχε βγάλει η Πατρώνα βασίστηκε στο αντέγγραφο, το πλαστό αντέγγραφο που εμφανίστηκε στα δικαστήρια και αφαιρέθηκε επάνω στα δικαστήρια το πουλί, το οποίο ήταν το 95, γιατί φαινόταν ότι ήταν πλαστό, ενώ αφαιρώντας το πουλί δεν μπορούσαμε, σου λέω ότι είναι τότε σφραγίστηκε το 2000, το 1992, ενώ σφραγίστηκε το 1995, συντάχθηκε αυτό το πλαστό αντέγγραφο. Και βγήκε αυτή η απόφαση. Μας έδωνε το δικαίωμα και τους τρεις να είμαστε από το 33%. Εσείς ή τα αδέρφια σας γνωρίζατε την κυρία Πατρώνα πριν από το δικαστήριο? Εγώ δεν τη γνώριζα την κυρία Πατρώνα. Ποιος τη γνώριζε? Ο Χρήστος τη γνώριζε. Τι σχέση είχαν? Ο Χρήστος είχε πολύ καλές σχέσεις με την γραμματέα, την Πετσέτα, την Αθηνά Πετσέτα. Κυρία Πατρώνα. Ναι, η οποία αυτήν πολλές φορές ανέβαινε πάνω στην έδρα με την Πατρώνα ως γραμματέα. Μπήκε ο Χρήστος μέσα στο ξενοδοχείο. Κάναμε εμείς να κάνουμε χρυσή διοίκηση. Αποπέμψαμε τον Κώστα μέσα από το ξενοδοχείο. Το ότι είχε συζητήσει ο Χρήστος με την Πατρώνα και με την Πετσέτα, εγώ το αντιλήφθηκα στα τέλη Δεκεμβρίου το 1997. Λοιπόν, εκεί ζητούσα επηγόντως από τον Χρήστο να βγάλουμε τι χρήματα έχουμε για να δώσουμε στην τράπεζα. Μου λέει ο αδελφός μου ο Χρήστος ότι αυτά τα 50 εκατομμύρια, ναι, θα τα πάρει η Πατρώνα. Η δικαστής. Η δικαστής για την απόφαση που έβγαλε, γιατί πώς θα σε βγάζει την απόφαση με ψεύτικα χαρτιά και να είσαι μέτοχος με τον τρίτο. Η απόφαση που έβγαλε με το, σύμφωνα με εσάς, πλαστό αντέγραφο. Με το πλαστό αντέγραφο. Εγώ το λέω όχι, δεν το δέχομαι, τα λεφτά θα τα κρατήσουμε, θα τα βάλουμε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παραμονές στις 31 Δεκάτου του 97, μάλιστα, που είχαμε ρεβιγιόν, εμφανίστηκε κατά τις 11.30-12 η ώρα η Πετσέτα και μετά από 5-10 λεπτά εμφανίστηκε και η Πατρώνα και πάνε, μιλάνε με τον αδερφό μου τον Χρήστο, τους αντιλαμβάνομαι εγώ, μπαίνω και εγώ μέσα στο γραφείο και τους βγάζει το χρηματοκιβώτιο 10 πακέτα των 5.000 δραχμών σε καινούργιο χαρτονόμισμα. Τα βάλαν στις τσάντες, φύγανε και αρχίσαμε εμείς μεταξύ μας μία
διαμάχη. Δηλαδή μπροστά σας. Μπροστά μου πήραν τα βάλανε και οι δύο γυναίκες τα χρήματα στην τσέπη και φύγανε από την βοηθητική πόρτα του ξενοδοχείου. Μόλις πήρε τα λεφτά τα πήρε τα 50 εκατομμύρια η πατρόνα, του λέω: εδώ το χαρτί αυτό που με έχεις δώσει, αυτά είναι τα χρήματα και θα τα πάρει η πατρόνα, βάλει μια υπογραφή. Βάζει υπογραφή ότι τα λεφτά τα πήρε η πατρόνα και βάζει και την μονογραφή του επάνω στο χαρτί, το οποίο από τη μία μεριά έχει όλα τα πρακτορία που πήραμε τα χρήματα και από την άλλη μεριά δείχνει τα χρήματα που είχαμε εισπράξει σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση ο τζίρος εκείνη την εποχή ήταν 350.000 ημερησίως. Είχε δώσει ο αδελφός μου ο Χρήστος και 500.000 για τη σύνταξη του αντεγράφου, το οποίο ήταν το πλαστό αυτό και έπρεπε να έχει την γνησιότητα βάση της μιας επικύρωσης που είχε γίνει από τον Ιωάννη Τασιά. Τα λεφτά της 500.000 τα δώσαμε στον μέσο του δικηγόρου, μου είπε ο αδελφός μου, στον Αποστολάκη, για το αντέγραφο το οποίο είχε συντάξει. Τέχνη και αν ήσασταν δικαστής και ξαφνικά ένας υπέγραφε ένα έγγραφο εσόδων-εξόδων σε ένα ξενοδοχείο ότι του πήρατε 50 εκατομμύρια για να βγάλετε απόφαση, τι θα τον κάνετε αυτόν τον τύπο? Τον αφήνατε έτσι? Κοιτάξτε, τώρα επειδή είναι και μια εκκρεμής υπόθεση, καταλαβαίνετε ότι όσοι από εμάς είμαστε δικηγόροι, είμαστε σε μια δύσκολη θέση. Ποια υπόθεση είναι εκκρεμής? Η αγωγή η οποία υπάρχει. Τι σημασία έχει? Είναι προφανές πάντως εδώ ότι. Την αγωγή εξετάζουμε ή το συμβάν? Το συμβάν, ακόμα εφόσον το εξετάζεται διαμέσου της αγωγής, είναι μια εκκρεμής υπόθεση. Εγώ εξετάζω το συμβάν διαμέσου αγωγής. Αυτή τη στιγμή. Διαμέσου αγωγής εξετάζεται το δικαίωμα του δημοσιογράφου να λέει στον κόσμο την αλήθεια. Το δικαίωμα του δημοσιογράφου είναι πολύ σεβαστό και τα λοιπά. Να πούμε τώρα σε αυτό που συζητάμε. Αυτό εξετάζεται. Η αγωγή απαγορεύει στον δημοσιογράφο, είναι εργαλείο εκφοβισμού για να μην βγάλει τα ονόματά τους και τις πράξεις τους. Όταν σας λέει ο άνθρωπος ότι ήταν μπροστά που πήραν τις τσάντες με τα λεφτά, αυτό δεν μετράει για σας? Σαφώς και μετράει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το σχόλιο τώρα που θέλουμε να κάνουμε εδώ. Ορίστε. Είναι σοβαρό. Δεν του είπανε. Ότι πήρε τις τσάντες με τα χρήματα. Δηλαδή. Για εμάς τους δικαιούς. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Μα με συγχωρείτε. Το πιο πιστικό απ' όλα είναι ότι ένας ξενοδόχος, ένα λαμόγιο, ένας ψεύτης, ένας απατεώνας γράφει για ένα δικαστή ότι του έδωσε 50 εκατομμύρια και το γράφει στο βιβλίο. Αυτό είναι το σημαντικό. Εδώ έχουμε και εγγραφή στα βιβλία. Ναι, δηλαδή, δεν αντιδρά ο δικαστής, θα του πει βρε κάθαρμα για μένα, έγραψε ότι πήρα 50 εκατομμύρια. Έλα εδώ να τον σακατέψει. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι αυτό το λογικό? Αυτό είναι το λογικό. Έτσι. Βέβαια, και αυτή το λογικό δεν είναι, είναι γιατί βγαίνει με το πρόσωπό του ο κύριος και λέει συγκεκριμένα ονόματα. Η δικιά μου απορία είναι μία όμως. Αυτό έγινε το επεισόδιο του 97, λέτε. Τι έχει ακολουθήσει από το 97 έως το 2014 που κάνετε μια τόσο σοβαρή καταγγελία? Πόσες φορές ο Μάκης έχει δει τα χαρτιά, πόσες φορές τα είχα στείλει? Δεν τα πίστευα. Όχι, εγώ αυτά. Σας έκανε, είπατε, αγωγή. 900 αγωγές, μηνύσεις. Δε. Ο κύριος Αποστολάκης σας έκανε? Ο αδελφός μου. Όχι. Αποστολάκης. Α, μηνύσεις. Μάλιστα. Ο Αποστολάκης δηλαδή, ναι, του είπε όταν πήγε μέσα και του λέει: εσύ εδώ τα λεφτά, ορίστε, τα πήρε η γυναίκα σου, είμαι μπροστά εγώ. Πήραν τις τσάντες με την πετσέτα και φύγανε. Και του λέει θα τους τσακίσω, πώς σας είπε? Θα τους στυλίξω σε μια κόλλα χαρτί. Θα τους στυλίξω σε μια κόλλα χαρτί. Ναι, δηλαδή, στήλιξε... κύριε Μάκη, εσείς σαν δημοσιογράφος, σωστά έχεις πράξει και προωθήσει ένα τέτοιο θέμα, να το μάθει ο κόσμος, να δούμε και άλλα στοιχεία, μάρτυρες, έγγραφα. Αλλά εγώ η απορία μου είναι από το 97. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια δικαστική διένεξη μεταξύ εσού και του δικαστού, του ζεύγους των δικαστών. Υπάρχει κάποια διένεξη μεταξύ σας? Υπάρχει. Τι? Να σας την πω. Βεβαίως. Δεν θέλω να μάθουμε τον λόγο δεν που θέλω, σήμερα ναι, κάνετε την καταγγελία. Εμένα με έκανε ο Κωστίκας, ο δικηγόρος που ήταν, προσπαθούσανε δηλαδή να ροκανίσουν τον χρόνο και οικονομικά να με εξαντλήσουν οικονομικά. Και με κάνανε μία μήνυση ότι στις 7 του μηνός εγώ χτύπησα τον Κωστίκα. Και στις 10 και το Σεπτέμβριο, 7 Ιανουαρίου, ο τον Κωστίκα, χτύπησα. Σταματήστε λίγο. Άμα είναι γελία αυτά. Ο Κωστίκας και ο Γιωρίκας. Εδώ. Χτύπησε τον Κωστίκα. Συγγνώμη λίγο. Ποιος? Ναι. Και εδώ είναι τα χαρτιά που ήρθε η αστυνομία και λέει ο Φαμίσης προς τον εισαγγελέα. Ο Φαμίσης είναι στην Αλβανία. Στις 7 του μηνός ο Κωστίκας δίκαζε και στις 13 του μηνός. Δίκαζε. Δηλαδή για αυτή την υπόθεση χτυπηθήκατε? Δεν το χτύπησα. Λέω, τέλος πάντων. Ναι, για την υπόθεση λέει, για την υπόθεση Αποστολάκη. Όχι.
Άλλο. Αφήστε τα άλλα λοιπόν. Ναι. Μην μου μπερδεύετε. Όχι, δεν σας μπερδεύω. Κωστίκα και Γιώρικα. Στον Αποστολάκη. Δεν μας ενδιαφέρει. Στον Αποστολάκη. Δεν μας ενδιαφέρει. Στον Αποστολάκη. Εμένα με ενδιαφέρει το γεγονός ότι πήγατε και του είπατε τα 50 εκατομμύρια πίσω. Έχει συνέχεια όμως. Δεν έπρεπε να σας εκτελέσει. Ναι. Η συνέχεια ποια είναι τώρα. Με δικάζουν εμένα στην Λάρισα, στο εφετείο, ναι. Και λέω ότι ήταν εκ των δεξιών από τον πρόεδρο. Ναι. Και φώναζε ο πρόεδρος. Του λέω, σε μένα όχι φωνές, άλλο μπορεί να σε παίρνει. Σε μένα δεν θα πάρεις φωνές. Είχα χαρτιά στα χέρια. Για ποια υπόθεση, κύριε. Με πήγανε για τον ξυλοδαρμό. Όχι, συγγνώμη, για την πλαστογραφία. Ποια πλαστογραφία. Ότι... Είχα κάνει εγώ πλαστογραφία και δικάζομαι εκείνη την ημέρα. Με δίκαζε ο Αποστολάκης. Πλαστογραφία στο διαβατήριο εισόδου-εξόδου Αλβανίας. Για τον ξυλοδαρμό του Κωστίκα. Όχι. Ναι, για τον ξυλοδαρμό του Κωστίκα. Έχει εδώ, εδώ είναι το ρουσμέ. Τον είπατε έτσι. Και λέει ο δικαστής, ο πρόεδρος, καλά, ρε, τον Κωστίκα λέει, το χτύπησε. Τον Γιωρίκα τι τον έκανε. Τι το έλεγε. Τον Γιωρίκα. Ρώτησε τον, λέει, να μην φέρει τα 50 εκατομμύρια θέλω. Κάνει έτσι στον Γιωρίκα, διακόπτουμε για 5 λεπτά. Αν το είδατε εσείς, το είδα και εγώ. Και με δικάσανε. Ο Γιωρίκας είναι πραγματικό πρόσωπο. Ο Γιωρίκας είναι ο Αποστολάκης. Ο Αποστολάκης Γιωρίκας είναι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είδατε ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας. Και με δικάσανε στο γραφείο το Σεπτέμβριο. Πάμε στην συνέχεια αυτής της υπόθεσης, την οποία θέλω να την περπατήσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, όσο γιατί αν βλέπετε αλλοιωμένη φωνή και τα υπόλοιπα, μην πάει στο κακό, μια ίωση είναι που με έχουν καταραστεί παπάδες και δικαστές φαίνεται. Πάμε στο προφίλ του Αποστολάκη της Πατρώνας. Ο Αποστολάκης δικαστής που ρίχνει τα ισόβια στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και εξαντλεί την αυστηρότητά του, παράλληλα δικάζει για την υπόθεση του επιχειρηματία του γνωστού του Κογλίφου από τη Θεσσαλονίκη Καραμπέρη. Έχει διατελέσει πρόεδρος πρωτοδικών στα Τρίκαλα, εφέτης Λάρισας, πρόεδρος εφετών στη Θεσσαλονίκη, ενώ το Σεπτέμβριο του 2013 μετατίθεται πάλι στη Λάρισα ως πρόεδρος εφετών. Η σύζυγός του είναι η Θόμη Πατρώνα από το Πλατίστο Μοφθιώτιδας, επίσης δικαστής και υπηρετεί ως εφέτης στη Λαμία. Δικαστικοί κύκλοι τον χαρακτηρίζουν ακριβοδίκαιο, άνετο και συμβατικό. Επίσης θεωρείται δικαστής με άρτια νομική κατάρτιση και χέρι αναγνώρισης από τον νομικό κόσμο. Αυτά είναι τα τυπικά τώρα, τα κομιλφό που λέμε. Έτσι δεν είναι. Γιατί το λέω, χωρίς οι δύο υποθέσεις να έχουν καμία σχέση, αυτό δεν είναι κράτος, είναι σουρωτήρι. Τον Άντων τον Μπούλογλου, τον είχα εγώ με παρακαλούσε ο Εύερτ να δώσω τις κασέτες με τους πολιτικούς που πήγαινε με πιτσιρικάδες και ένας πατέρας κινηματογράφησε τους πιτσιρικάδες και μου έφερε την κασέτα, όπου γίνονταν τα όργια του αιώνα και κάτι ευαίσθητοι τύποι μου το πήγανε στην ιδιωτική ζωή. Ποια ιδιωτική ζωή, ρε, όταν είσαι πολιτικός και κάνεις τέτοιες αθλειότητες, η ιδιωτική σου ζωή είναι αυτό. Και μετά, αυτόν τον τύπο τον βάλανε στο νοσοκομείο παιδών. Οι εφέτες και οι δικαστές είχαν και τις ταινίες και το φάκελο. Κι άντε εγώ άκουσα τον Εύερ το Μακαρίτη και σιώπησα. Μετά όρμηξε ο Γιαννόπουλος τότε ο άλλος Μακαρίτης να πάρει τις κασέτες, αλλά μόλις είδε στις κουβέντες και δύο ονόματα του Πασόκ, μπαπ, κόλωσε. Και πήγανε στο αρχείο όλα μαζί. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Εδώ λοιπόν, τώρα σε λίγο θα δείτε πως η οικογένεια αυτή εμπλέκεται στο παραδικαστικό από τις υποκλοπές της ΕΥΠ, οικογένεια των δικαστών. Επομένως, το κράτος γνώριζε. Αλλά δικαστικοί κύκλοι τον χαρακτηρίζουν ακριβοδίκαιο, άνετο και συμβατικό.
Επίσης θεωρείται δικαστής με άρτια νομική κατάρτιση και χέρι αναγνώριση από τον νομικό κόσμο. Πάντως είναι πολλοί αυτοί που αναρωτιούνται για ποιο λόγο ο ίδιος δικαστής δίκασε τις δύο μεγάλες υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Από τις αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου προκύπτει ότι τον Ιούνιο του 2012 τοποθετείται στο εφετείο Θεσσαλονίκης από τη Λάρισα και ξαναγυρίζει στη Λάρισα με μετάθεση το Σεπτέμβριο του 2013, αφού δικάζει τις δύο μεγάλες υποθέσεις Παπαγεωργόπουλου και Καραμπέρη. Να το δούμε και επιστρέφουμε. Ο 59χρονος δικαστής Γιώργος Αποστολάκης είναι ο άνθρωπος ο οποίος κλήθηκε να φέρει σε πέρας τη μεγαλύτερη δίκη των νεότερων χρόνων της συμπρωτεύουσας. Ως πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων του Εφετείου Θεσσαλονίκης, έγραψε ιστορία με την επιβολή της μεγίστης ποινής των ισοβίων στον πρώην Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο για την υπόθεση της υπεξαίρεσης Μαμούθ ύψους 21 εκατομμυρίων ευρώ, χαρακτηρίζοντας με τη λέξη μπάχαλο τα οικονομικά του Δήμου. Ατάκα που θα μείνει στην ιστορία της δίκης. Μετά τη μεγάλη δίκη όμως του πρώην δημάρχου, ο Γιώργος Αποστολάκης κλήθηκε να κρατήσει το τιμόνι ακόμη μιας διάσημης δίκης που άρχισε στις 13 Μαΐου του 2013. Ο δικαστής κληρώθηκε να δικάσει και την υπόθεση του διαβόητου επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων Μάρκου Καραμπέρη, ο οποίος κατηγορήθηκε για σωρία αδικημάτων. Ο Γιώργος Αποστολάκης κατάγεται από το χωριό Ερέτρια Φαρσάλων, ασχολείται συστηματικά και με το εκκλησιαστικό δίκαιο, ενώ έχει και πλούσιο συγγραφικό έργο, συνδέοντας νομική και εκκλησία. Έχει διατελέσει πρόεδρος πρωτοδικών στα Τρίκαλα, στη συνέχεια εφέτης Λάρισας, πρόεδρος εφετών στη Θεσσαλονίκη, ενώ το Σεπτέμβριο του 2013 μετατέθηκε πάλι στη Λάρισα ως πρόεδρος εφετών. Πολλοί είναι αυτοί που αναφέρουν ότι οι ημερομηνίες των μεταθέσεων του δικαστή δεν είναι τυχαίες. Τον Ιούνιο του 2012, έπειτα από συνεδρίαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, προάγεται σε πρόεδρος εφετών στη Λάρισα και τοποθετείται στο εφετείο Θεσσαλονίκη. Η δίκη Παπαγεωργόπουλου άρχισε το Σεπτέμβριο του 2012 και τελείωσε το Φεβρουάριο του 2013. Παράλληλα, η δίκη Καραμπέρη άρχισε το Μάιο του 2013 και τελείωσε τον Ιούλιο του 2013. Το ανώτατο 11-μελές δικαστικό συμβούλιο, λοιπόν, στις 11 Σεπτεμβρίου του 2013, τον μεταθέτει πάλι στο εφετείο Λάρισας ως πρόεδρο εφετών. Η σύζυγος του Γιώργου Αποστολάκη είναι η Θόμη Πατρώνα από το πλατήστομο Φιώτιδας, η οποία είναι επίσης δικαστής και υπηρετεί ως εφέτης στη Λαμία. Δικαστικοί κύκλοι τον χαρακτηρίζουν ακριβοδίκαιο, άνετο και συμβατικό. Επίσης, θεωρείται δικαστής με άρτια νομική κατάρτιση και χέρι αναγνώρισης από τον νομικό κόσμο. Με γλώσσα που δεν παραπέμπει σε αυτό που έχει ο μέσος πολίτης στο μυαλό του όταν σκέφτεται την έννοια πρόεδρος εφετείου, ο κύριος Αποστολάκης συγκέντρωσε ούκο λίγες φορές το ενδιαφέρον με τις παρεμβάσεις του κατά τη διάρκεια της δίκης Παπαγεωργόπουλου και Καραμπέρη. Ενδεικτικό είναι ότι στην προσπάθεια να χαλαρώσει την ατμόσφαιρα στο δικαστήριο, δεν δίστασε πολλές φορές να πει ανέκδοτα, μια τακτική τουλάχιστον αμφιλεγόμενη, αν σκεφτεί κανείς πως ορισμένοι από τους κατηγορούμενους αντιμετώπιζαν την πιθανότητα των ισοβίων. Μερικές από τις χαρακτηριστικές εκφράσεις που χρησιμοποίησε στη δίκη Παπαγεωργόπουλου ήταν: «Έπαιρνε χήμα χρήματα», «Να μην φτιάχνουμε μύθους με άχυρα», «Έπαιζε κόλπα με αναλήψεις», «Ορμάται πάνω της σαν τα κοράκια», «Το κάνει για ξεκάρφωμα», «Τον βγάζει στη σέντρα», «Λάδωνε το γραναζάκι του», «Τον φυσούσε τον παρά», «Σύστημα πρόσφορο για λοβιτούρες», «Είστε γάτα», «Μην κάνετε την πάπια», «Είναι λαμόγιο», «Χάσαμε την μπάλα». Ωραίος δικαστής, λαϊκός δικαστής. Στη δίκη Παπαγεωργόπουλου, ο κύριος Αποστολάκης, στο σκεπτικό του, έγραψε για τα ισόβια ότι οι σπουδαίες αθλητικές επιδόσεις δεν μπορούν να θεμελιώσουν την απονομή ελαφρυντικού. Θα έπρεπε να σταθούν στοιχεία είδους αποτρεπτικά στην εγκληματική δραστηριότητα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Η δίκη του πρώην Δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες δίκες που απασχόλησε την ελληνική κοινή γνώμη, αφού ένας ισχυρός πολιτικός άνδρας όπως ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, που ήταν από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες με την κατηγορία της υπεξαίρεσης για το ποσό των 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Μαζί του κατηγορούμενοι βρέθηκαν και οι στενοί του συνεργάτες Παναγιώτης Αρτσόνης και Μιχάλης Λεμούσιας, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κατηγορία της άμεσης συνέργειας για την υπόθεση περιστέρησης. Η παραπομπή του Παπαγεωργόπουλου σε δίκη έγινε το 2012, ενώ η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 2013, βάσει της οποίας έγινε δεκτή η πρόταση του εισαγγελέα και καταδίκασε σε ισόβια κάθετηση τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, όπως και τον Παναγιώτη Σαρτσόνη και Μιχάλη Λεμούσια, ως συνεργούς για την υπόθεση υπερτσέρησης που τελικά έφτασε τα 17,9 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Από την ιστορία της δίκης ξεχώρισε ο πρόεδρος Εφετών Θεσσαλονίκης, Γεώργιος Αποστολάκης, ο οποίος δίκασε και καταδίκασε τον Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και τους στενούς του συνεργάτες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σκεπτικό της απόφασης στην πολύκροτη δίκη. Δεν αρκεί ούτε το λευκό ποινικό μητρό. Οι σπουδαίες αθλητικές επιδόσεις δεν μπορούν να θεμελιώσουν την απονομή του ελαφρυντικού. Θα έπρεπε να σταθούν στοιχεία ήθους αποτρεπτικά στην εγκληματική δραστηριότητα. Το πληγένενομο αγαθό είναι το δημοτικό χρήμα. Εκδήλωσαν αμέσως πράξεις διαφθοράς με το που ανέλαβαν τη διοίκηση. Δεν εκδήλωσαν κάποια μεταμέλεια. Ήταν εξοικειωμένος με το οικονομικό έγκλημα, είπε ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Ο δήμαρχος όρισε ως γενικό γραμματέα το στενό του συνεργάτη. Οι δυο τους συνδέονταν στενότατα και ταυτίστηκαν στην κοινή γνώμη. Ο Μιχάλης Λεμούσιας αναζητούσε μια πηγή χρημάτων στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου. Ο Γενικός Γραμματέας προέτρεψε τον Παναγιώτη Σαρτσόνη να υπερτσερεί κατά της ακολούθηση και για όριστο χρόνο χρήματα για την ενίσχυση της Δημοτικής Παράταξης Αναγέννηση, της οποίας ηγείται ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Ο Γενικός Γραμματέας έκαμψε τις αντιρρήσεις που είχε ο Ταμείας, διαβεβαιώνοντάς τον ότι στον Δήμο ασκεί διοίκηση αυτός. Γνώστης όλων των σχεδιασμών ήταν και ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος. Παρέμενε στο παρασκήνιο προσποιούμενος άγνοια. Ο Δήμαρχος άφησε την εκτέλεση του σχεδιασμού στον Γενικό Γραμματέα. Έτσι έβαλαν μπροστά τη μηχανή της υπερτσαίρεσης. Η διανομή του μερίσματος γινόταν μεταξύ τους. Ύστερα ζήτησε ο Σαρτσόνης ένα ποσοστό 10% από τα υπερτσαιρεθέντα ποσά, τόνισε ο πρόεδρος, ανακοινώνοντας την απόφαση. Οι σχέσεις τους δεν διεράγησαν ούτε όταν βγήκαν στη δημοσιότητα υποθέσεις που βάρυναν τον Μιχάλη Λεμούσια. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ένα δυνατό μυστικό που τους κρατούσε αλληλέγγυους, πρόσθεσε. Τα χρήματα που έλαβε ο Παναγιώτης Αρτσόνης από το 1999 έως και το 2008 ήταν 21.156.794 ευρώ, οπότε το ποσό της υπερτσαίρεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό το ποσό. Υπερτσαίρεσε συνολικά 17.962.336 ευρώ. Λάμβανε τα χρήματα αυτά άφθονα και απροβλημάτιστα. Μια εντολή του Δημάρχου αρκούσε να κλείσει η στρόφιγγα των μετρητών. Εντύπωση προκαλεί η λυγκιώδης αύξηση των μετρητών που έπαιρνε ο Παναγιώτης Αρτσόνης μετά το 1999, που κατά μέσο όρο υπερτσαίρεσε το 84,88% των μετρητών που ελάμβανε. Αντιστοιχεί σε 6,1 δισεκατομμύριο δραχμές. Πόσα χρόνια πρέπει να εργαστεί ένας καθηγητής για να βγάλει αυτά τα χρήματα? Μάλιστα. Τηλεθεατές τηλεφωνούν και λένε ότι πέφτει το σήμα του Άστρα στη Θεσσαλία και δεν βλέπουν την εκπομπή. Θέλω να ελπίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός. Θέλω να ελπίζω, γιατί αμέσως μετά το διάλειμμα θα πάμε στα υπόλοιπα που έχουν σχέση με το παραδικαστικό και όπου εκεί το όνομά τους είχε εμπλακεί κατά περίεργο τρόπο σε μία από τις φοβερότερες ιστορίες, υποθέσεις. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Λοιπόν, όπως σας είπα,
μετά το πρώτο διάλειμμα υπήρξε πρόβλημα με τον Άστρα που αναμεταδίδει το πρόγραμμα στη Θεσσαλία. Έπεσε το σήμα, Λάρισα, Καλαμπάκα, Βόλο. Περιμένουμε μια επίσημη απάντηση από τους τεχνικούς μας, οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή, επικοινωνία, να δούμε γιατί. Λόγω εντοπιότητος προφανώς, κύριο Αποστολάκη. Κατά λάθος, ελπίζω να μην συμβαίνουν τέτοια. Λοιπόν, κάμερα, θέλω να το δείτε όλοι από κοντά, σας παρακαλώ, για να φρίξει το Πανελλήνιο. Σε αυτή λοιπόν την διαφορά που είχαν τα δύο αδέρφια, το βλέπετε, τζίρο συνολικός 50 εκατομμύρια στους 5 μήνες. 350 χιλιάρικα ημερησίως. Τα πήρε η πατρόνα. Από κάτω γίνονται 80, γιατί υποστηρίζει ότι σε έδωσε 80. Φαμίσης Χρήστος με την υπογραφή του. Εντάξει. Ας το καμαρώνουν αυτά οι αρμόδιοι επιθεωρητές, ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, η εισαγγελέφς, ο υπουργός δικαιοσύνης. Μόλις με ήρθε μήνυμα από τη Λάρισα, ναι. Δεν δείχνει το Άστρα. Δεν δείχνει το Άστρα. Δεν δείχνει το Άστρα. Μόλις μου ήρθε μήνυμα. Ωραία. Δεν δείχνει το Άστρα. Αυτό είναι κατά λάθος ή λόγω σκοπιμότητας. Αυτό έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, μπορεί να μην δείχνει το Άστρα. Θα δούμε αύριο γιατί δεν δείχνει το Άστρα το πρόγραμμά μας, το οποίο το δείχνει όλο αυτό το καιρό χωρίς κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά δεν δείχνει το Άστρα. Μα μπορείτε να κρυφτείτε έτσι. Μα μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να κρυφτείτε μασκαράδες. Λοιπόν, ελπίζω. Έχει πέσει το κύκλωμα για το Άστρα. Δεν ξέρω, ο κύριος Κοκκίνης είναι ένας δικηγόρος αξιοπρεπής, ο ιδιοκτήτης του Άστρα. Τυχαίνει να είναι και δικηγόρος. Ελπίζω να μην συμβαίνει τίποτα άλλο, κύριε Κοκκίνη, και χαλάσουμε τις καλές μας σχέσεις. Μάγκε, σου διαβάσω εδώ ένα μήνυμα. Ναι. Δεν πιάνει Άστρα εδώ, δεν λέω την άλλη λέξη. Προσπαθώ να το βρω τόση ώρα, αλλά δεν μπορώ, sorry. Άλλα δουλεύουν. Ναι. Ένα μήνυμα. Και τι δείχνει το Άστρα τώρα? Όχι. Πολλή ώρα. Αυτό. Τι δείχνει? Αυτό. Πρέπει να είναι αυτό. Μαύρο. Τίποτα. Όπως έπεσε στην έρθει. Αυτό δείχνει? Αυτό δείχνει. Α, το βάλατε στο Άστρα? Ναι, ναι. Τι δείχνει? Να τι δείχνει. Χιόνι. Να το δείξουμε. Μαύρο. Μαύρο στο Άστρα. Αυτό δείχνει το Άστρα, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε παλιές εκπομπές μου όταν τους αναγκάζαμε να κατεβάζουν τους διακόπτες. Μάκη, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό. Θέλω να σου το πω. Η πρώτη ήταν η εκπομπή, αν θυμάσαι, τότε που κατηγόρησαν για κάποια πλαστογραφία. Πάμε στην ουσία και τιμολόγια. Δεν μας νοιάζει. Έναν άλλο σύλλογο έγινε δεύτερη φορά αυτό. Το δικηγορικό σύλλογο τότε. Όσοι θέλουν μπαίνουν στο Zoogla.gr και ναι. Το βλέπουν κανονικά σε όλη την Ελλάδα, γιατί εκεί δεν μπορεί να κόπει. Αλλά βέβαια όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία. Για έλα μέσα, ρε Παναγιώτη. Παναγιώτη Βλαχουτσάκο. Ο άξιος αυτός συνεργάτης μου και γρήγορος, ο οποίος έβαλε στο χέρι τις τηλεφωνικές συνομιλίες της ΕΥΠ για το σκάνδαλο Γεωργιτσάνου, Γεωργίου Τσογιαννάκου, με τη συμμορία αυτή. Το Γιωσάκη είναι το λεγόμενο παραδικαστικό νούμερο 2 ή αλλιώς η μαφία των ακινήτων. Η μαφία των ακινήτων, ο Γεωργίου Τσογιαννάκος μαζί με το Γιωσάκη. Αυτό που είχαμε βγάλει τελευταίο τότε με την... Ποιο Γιωσάκη, εκείνο το Γιωσάκη με τους... Τον Ιάκωβο Γιωσάκη, τον Αρχιμανδρίτη. Μαζί με αυτό. Το γνωστό. Άντε λοιπόν και οι εξαίρετοι κύριοι δικαστές δεν γνώριζαν αυτά τα περί ξενοδοχείου που αποκαλύψαμε σήμερα. Δεν γνώριζαν και δεν τους ενημέρωσε κανένας στην ηγεσία της πυραμίδας του Αρείου Πάγου για τις αναφορές στις τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε η συμμορία μεταξύ της για την κυρία Πατρόνα. Και τους δικαστές. Για πάμε λοιπόν. Γίνεται μια αναφορά στην κυρία Πατρόνα, η οποία να πούμε είχε καταθέσει και όλα για τη συγκεκριμένη μια αναφορά, υπόθεση. 10 γίνονται. Ναι, εννοώ. Ναι. Μια αναφορά, πάμε, η οποία λοιπόν, μετά συνεχίζεται. Λοιπόν, μία-μία τις αναφορές. Η υπόθεση αφορά σε μια υπόθεση, η υπόθεση αφορά μάλλον σε μια κλοπή από έναν ιερέα. Είχε κλέψει μια εικόνα από τη Μύκονο. Αμύθιτης αξίας. Και ήθελε να την πουλήσει στη Λαμία. Εκεί τον πιάσαν κιόλα. Έτσι λοιπόν είχε προβλήματα, όπως καταλαβαίνει, και θα δικαζόταν στη Λαμία. Επικοινωνεί λοιπόν μια γνωστή, σύμφωνα με αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και έχουν, έτσι, τα έχουν πάρει οι αρχές, είναι στα χέρια των αρχών. Επικοινωνεί λοιπόν με μια γνωστή του, η γνωστή του επικοινωνεί με τον Γιώργη Τσογιαννάκο και ο Γιώργη Τσογιαννάκο στις 13 Φεβρουαρίου του 2010 μιλάει με τη συγκεκριμένη κυρία και της λέει: γράψε παρακαλώ τη σύνθεση της έδρας. Και αναφέρει: Πατρόνα Θωμαίδα θα είναι η πρόεδρος και αναφέρει και άλλα δύο ονόματα. Τα οποία δεν νομίζω ότι έχει κάποια ξένα να τα αναφέρουμε.
Και εν συνεχεία της λέει, μετέφερε, λέει, στον ιερέα. Αλλά τα άλλα δύο ονόματα είναι γυναίκες. Γυναίκες, γυναίκες. Και γυναίκες, οι τρεις, έχει σημασία. Μετέφερε, λέει, στον ιερέα, ότι και οι τρεις είναι συγγενείς και είναι εντάξει. Είναι σε εισαγωγικά το συγγενείς και είναι εντάξει. Μάλιστα λέει ότι έχουν ακούσει ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια τους. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά που γίνεται και από εκεί ξεκινά η ιστορία. Μάκη, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί είμαι υποχρεωμένος το πω, μου έστειλε μήνυμα ο κύριος Κοκκίνης και μου λέει ότι το σήμα που καταστάθηκε είχε μια τεχνική βλάβη, το άστρα, και αποκαταστάθηκε. Και μου έδωσε τέλος πάντων το δικαίωμα να σου το αναφέρω. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν έχω ίντερνετ εγώ όπως ο κύριος εδώ πέρα. Εμένα με πληροφόρησε, αν τυλάρισα, υπήρχε ένα πρόβλημα τεχνικό. Και πώς ήξερε ότι τι λέμε εδώ πέρα, αφού δεν μας έβλεπε. Όχι, το ερώτημα είναι, άμα δεν μας πιάνεις, δεν μας βλέπεις, δεν ξέρεις και τι λέμε εδώ πέρα. Ότι σχολιάζουμε. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο, επειδή είναι αξιοπρεπής άνθρωπος, θέλω να πιστεύω ότι πρόκειται περί βλάβης. Λοιπόν, αλλά μιλάμε για τον δικαστή, τον κύριο Αποστολάκη, για τη σύζυγό, την κυρία Πατρώνα, η οποία κατάγονται εκ τρικάλων. Δικαιολογημένη λοιπόν η υποψία μας ότι κάτι. Να ρωτήσω κάτι, ο Πανιώτης κατάγεται από τη Μάνη. Ναι, ναι. Να το κατάλαβα από το επώνυμο. Να δούμε και τους συγχωριανούς μας, Μάκη μου. Τώρα θα ψάξετε τους χωριανούς σας εδώ και για το τόπο. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη, πάμε στη δεύτερη αναφορά. Τελικά δίκη δεν γίνεται. Παίρνω αναβολή. Τελικά ορίζεται για τον Ιούλιο. Η συγκεκριμένη κυρία επιρρώνει και πάλι με τον κύριο Γεώργη Τσογιαννάκο. Και εκείνος της λέει το εξής. Λέει θα γίνει δίκη τον Ιούλιο. Θα είναι τα ίδια πρόσωπα στην έδρα. Και για τα πρόσωπα αυτά λέει χαρακτηριστικά. Δεν είναι καμία παπαδοπέδη. Δεν είναι καμία που να πιστεύει. Έχουν αντιπάθεια γενικά σε αυτό το πράγμα. Πιστεύουν μόνο σε ένα πράγμα, στο χρήμα. Λέει ο Γεωργίου Τσογιαννάκος στην γνωστή του ιερέα. Για τα κορίτσια που θα δικάσω. Μάλιστα συνεχίζει λέγοντας ότι αν και εφόσον θέλει, δεν θα χρειαστεί ούτε δικηγόρο και θα το καθαρίσει. Ναι. Λοιπόν, λίγο παρακάτω. Όχι, εδώ λέει κάτι άλλο. Ναι, ενώ ο άλλος, ο κατηγορούμενος του προφανώς, θα καταδικαστεί. Γιατί δεν είμαστε χθεσινοί, λέει. Ναι, και συνεχίζει λέει: δεν είμαστε χθεσινοί. Ό,τι πάμε να πάρουμε είναι ένα χαρτζιλίκι. Λέει στην συγκεκριμένη κυρία και παρακάτω τη λέει: τη εξηγεί ξανά τα όσα τη ανέφερε και τη λέει ότι τα κορίτσια. Για να φέρετε. Στη σύνθεση. Είπαν ότι έχουμε αυτή την υπόθεση του παπά από το να τον. Τρεις θελίτσες. Χρησκήσουμε. Καλύτερα να τον κάνουμε καλά, αλλά να πληρωθούμε. Αναφέρεται εδώ πέρα. Αργότερα γίνεται και άλλη αναφορά, αλλά από αυτή τη φορά από τον κύριο Γιωσάκη. Ναι. Ο οποίος λέει κάποια στιγμή σε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Με τον Τζούμα. Έχει μιλήσει, ναι, μιλάει με τον Τζούμα Σωτήριο. Με τον Σωτήριο, τον Τζούμα, τον γνωστό. Τον εξαπορήτων του Χριστόδουλου, τον Σωτηράκη, τον Τζούμα. Δημόσια σχέση στον Αλφα. Να τον θυμάστε τον Σωτήριο, τον Τζούμα. Και αναφέρει λοιπόν ο. Αναφέρει, στη συνομιλία γίνεται λόγος για το εξής, ότι ο κατηγορούμενος παπάς λέει τον είδε τον Γιωσάκη στη Λαμία. Και ο Γιωσάκης παραδέχεται, ναι, εγώ είχα πάει τι, είχα πάει την πρόεδρο τότε εγώ, ήταν φίλη μου, λέει για την κυρία Πατρώνα, ήταν φίλη του, εν πάση περιπτώσει. Φανταστείτε να με πετύχει σε δίκη φίλη του. Πάρα του αλλάξαμε τα φώτα και τον χώσαμε μέσα να είναι πρόεδρος. Τώρα λοιπόν εγώ σήμερα, από αύριο θα ψάχνω να δω ποιες υποθέσεις έχουν δικάσει τα παλικάρια. Έτσι δεν είναι? Γιατί κάποιο πουλάκι μου είπε ότι σε μία υπόθεσή μου ήταν πρόεδρος ο κύριος Αποστολάκης. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να δούμε αν μας δίκασαν αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι. Τι λέει παρακάτω? Και παρακάτω λέει πάλι ο κύριος Γιωσάκης ότι εγώ έτυχε να πάω τότε τη φίλη μου που προεδρεύει εκεί πέρα, γιατί θα βοηθούσε το άλλο παιδί. Αναφέρεται σε μία άλλη υπόθεση. Προφανώς και λέει θα βοηθούσε ένα άλλο παιδί. Πάντως για να είμαστε, ο κύριος Δογιάκος, ο οποίος χειριζόταν για την υπόθεση, είχε καλέσει την κυρία Πατρώνα να καταθέσει σχετικά με αυτά τα οποία αναφέρονται εδώ πέρα. Η κυρία Πατρώνα κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει καθόλου το Γιωσάκη. Ναι. Ωστόσο όμως δεν κινήθηκε εναντίον του. Η ευτυχία τους πού είναι? Η κυρία Πατρώνα είπε ότι δεν το γνωρίζει τον ιερέα και δεν σας ασχήθηκε ούτως ή άλλως δίωξη. Είπε ότι δεν το γνωρίζει, κατέθεσε ότι δεν το γνωρίζει. Ωστόσο δεν κινήθηκε εναντίον του. Παρόλο που λέει τόσο πολύ σοβαρά πράγματα για την ίδια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαγί. Άπτε Παναγιώτη. Εσύ είπες, έτσι χαριτολογώντας τώρα, γιατί η ατμόσφαιρα έτσι, είπες ότι αν σε έχει δικάσει εγώ, ενδεχομένως είμαι ένας αυτών που θα δικαστώ από τον κύριο Αποστολάκη, ναι. Διότι εκκρεμεί, όπως ξέρεις πολύ καλά,
από την κυρία Λεονταρή μια καταδικαστική απόφαση τη Οικοφάντησα ενώπιον του πενταμελούς εφετείου Λάρισας. Όχι, αυτό. Στο λέω, γιατί θα υπάρχει μια συνέχεια. Μην φεύγουμε από το θέμα. Επειδή δεν ψηφίσαμε τότε τη Νέα Δημοκρατία. Και ρωτάω, αυτό ήταν το αμάρτημά μας. Εκείνο που με ενοχλεί είναι ότι είστε τόσοι δικηγόροι εδώ και δεν κελαϊδάτε κανένας. Τόσο πολύ φοβάστε την άλλη πλευρά της έδρας. Δηλαδή, εγώ Μάγκη, δεν φοβάμαι. Δεν το ξέρεις για το χαρακτήρα μου. Τις δικηγόρες, αλλά θέλω να μάθω την πραγματικότητα. Εγώ, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε έναν άνθρωπο χωρίς στοιχεία. Ναι, αλλά ασχολείστε με άλλα εσείς, με το Δήμο της Αθήνας. Λέω, είναι ποτέ δυνατόν να είσαι τόσο εύθυκτος, να διαρριγνύεις τα ημάτια σου για τη δημοσιογραφική έρευνα επειδή σε αφορά, να καταφεύγεις σε αγωγές, να ζητάς να εκδικαστούν μέσα σε 2 μήνες, και η εγκληματική συμμορία να αναφέρει το όνομά σου, να λένε ότι κανονίζεις τις δίκες και βγάζεις αποφάσεις και εσύ να μην τους έχεις αλλάξει τα φώτα στις μηνύσεις. Συγγνώμη. Μακή, εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Είναι αυτό... Ρητορική. Είναι σωστή η παρατήρηση, γιατί συνήθως εμείς αντιμετωπίζουμε και το από την έδρα, σε πολλές περιπτώσεις το ερώτημα, μα καλά αφού τα από αυτά γιατί δεν κινήθηκες. Σωστά. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε ότι είναι μάλλον μια συμπεριφορά η οποία επαναλαμβάνεται από τη συγκεκριμένη. Εγώ δεν τους ξέρω, δεν ξέρω βέβαια ούτε τα πρόσωπα ούτε αυτό το οποίο έχουν γίνει, αλλά το ερώτημα το ρητορικό είναι, πέφτει από τα σύννεφα σε σχέση με το πώς γίνονται μια σειρά από δίκες και πώς απονέμεται τη δικαιοσύνη, δεν λέω στο σύνολό της, αλλά πιστεύω σε ένα βαθμό η δικαιοσύνη που απονέμεται έχει από πίσω της και άλλα χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι κατά τη διάρκεια του βίου μας, όλοι μας, λιγότερο ή περισσότερο το έχουμε νιώσει. Αυτή είναι. Εγώ είχα την αίσθηση ως αφελής ότι η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο αποκούμπι κάθε αδικημένου ανθρώπου. Και ότι εκεί μπορεί να στηριχθεί. Βεβαίως αυτή την αίσθηση δεν την έχω εδώ και πολλά χρόνια. Γι' αυτό και όταν δικάζομαι στην έδρα, λέω ότι δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στους δικαστές, εκτός ελαχιστοτάτων. Αυτή η αίσθηση όμως θα πρέπει να παραμείνει για τον πολίτη, διότι είναι... Ο πολίτης πρέπει να έχει την... Πρέπει να παραμείνει. Είναι το μόνο αντίβαρο που μένει. Ο πολίτης πρέπει να έχει την αίσθηση αυτού που συμβαίνει. Στην έλλειψη κράτους δικαίου. Λίγοι είναι οι δικαστές που κάνουν τη δουλειά τους. Αρκετοί είναι, όχι λίγοι. Τους. Είναι λίγοι. Αν ήταν πολλοί και αρκετοί, όπως λένε, σε καμία συντεχνία σε αυτόν τον τόπο, οι καλοί δεν είναι οι πολλοί. Οι καλοί είναι οι λίγοι, αυτοί που κάνουν τη διαφορά. Εντάξει, λίγοι. Εγώ πάντως θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα οποία αναφέρετε σήμερα είναι κάποια μεμονωμένα γεγονότα. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν. Σας βολεύει να το πιστεύετε. Όχι, δεν με βολεύει. Κάνετε λάθος. Πολύ μεγάλο λάθος κάνετε. Δεν με βολεύει καθόλου. Αλλά εάν τυχόν, πέστε το όλοι, η δικαιοσύνη λειτουργούσε όλοι με αυτόν τον τρόπο, τότε δεν έπρεπε. Σας βολεύει, γιατί στην επόμενη υπόθεση. Έχουμε τον εισαγγελέα που τον έδιωξαν με το παραδικαστικό, ο οποίος δίκαζε τον Έλα, εξαντλώντας την αυστηρότητά του, αλλά όταν έπεσε πάνω στον έμπορο της υπόθεσης με τους 15 τόνους κοκαίνης, 15, του έδωσε όλα τα ελαφρυντικά. Τη λέξη σε βολεύει, δεν κατάλαβα. Βολεύει γιατί είστε υπέρμαχος της έννοιας του κράτους και της συντεταγμένης πολιτείας, όπως υπάρχει σήμερα με τα σημερινά δεδομένα. Είμαι υπέρ ενός κράτους που πρέπει να λειτουργεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με απόλυτη δικαιοσύνη. Που πρέπει, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ. Η δικαιοσύνη έχει τον πρώτο λόγο να λειτουργεί κατά τον πλέον αντικειμενικό τρόπο, εάν κάποιος ευθύνεται να τιμωρηθεί, αν κάποιος δεν ευθύνεται να μην τιμωρηθεί και όχι να υπησέρχονται άλλοι παράγοντες και η απόφαση η οποία βγαίνει κύριε να Μελάμο, βγαίνει από άλλους σωστό, παράγοντες. Σωστό, αλλά δεν λειτουργήσε ποτέ έτσι. Εγώ γιατί θέλω, αν λειτουργήσε λίγο νωρίτερα πιστεύετε εσείς ότι 100% δεν έχει λειτουργήσει έτσι με αυτό το δικαιοσύνη. Διότι αν πιστεύετε κάτι τέτοιο, πρέπει το κράτος να διαλυθεί. Το πιστεύω ακράδαντα, διότι αν υπήρχε δικαιοσύνη, όλα αυτά τα λαμόγια της πολιτικής τα οποία κατασπάραξαν το δημόσιο χρήμα δεν θα τολμούσαν να κουνήσουν ούτε το δαχτυλάκι τους. Αλλά δυστυχώς η δικαιοσύνη. Μισό λεπτό. Για αυτούς τους οποίους λέτε. Κατασπάραξαν τη σημερινή κατάσταση που έχει φτάσει, την οικονομία που έφτασε αυτή τη σημερινή κατάσταση. Εγώ δεν έχω αντίρρηση ότι υπάρχουν λαμόγια. Και τα λαμόγια αυτά για μένα, εγώ το έχω πει και από το βήμα της Βουλής. Έλεγχο σε όλους, έλεγχο σε βάθος. Και όσοι τα έχουν αρπάξει και πίσω να τα φέρουν
και να τιμωρηθούν. Άρα διότι... είναι θέμα πολιτικού συστήματος. Ε? Άρα είναι θέμα μισό λεπτό. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν παντού, είτε στη δικαιοσύνη, είτε στην πολιτική, είτε σε άλλους τομείς, δεν είναι αθώοι. Άλλοι είναι καλοί, άλλοι είναι τέλειοι και άλλοι είναι λαμόγια. Νομίζετε ότι η δικαιοσύνη απονέμεται ισομερώς σε αυτό το κράτος που ζούμε? Εγώ δεν έχω ασχοληθεί με τη δικαιοσύνη, ούτε ούτε ειδικότητά μου. Είναι δικηγόρο μήπως που να πολλές προσπάθει. Φορές είναι εμένα προνόμιο είναι ιατρή, των δυνατών. Εγώ είμαι γιατρός. Θέλω να αλλά όμως, είναι όμως αυτό πιστεύω, ή μάλλον όχι πιστεύω, έπρεπε και πρέπει η δικαιοσύνη να λειτουργεί κατά τον πλέον αντικειμενικό τρόπο. Έχετε αντίρρηση αυτό? Λοιπόν, πάντως που θα έπρεπε να λειτουργεί στη δικαιοσύνη ή αυτό που θα έπρεπε να λειτουργεί στη δικαιοσύνη είναι η επιθεώρηση. Συμφωνείτε, αυτό πρέπει να γίνει. Και η επιθεώρηση πραγματικά να λειτουργεί σωστά. Κατά κοινή ομολογία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εάν η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί σωστά, δεν λειτουργεί αντικειμενικά, δεν λειτουργεί με λεπτομέρεια, δεν λειτουργεί με έλεγχο σε ερώτηση. Τότε τι κράτος? Ερώτηση. Κύριε Διαλυνά, ερώτηση παρακαλώ. Κύριε Διαλυνά, ο συγκεκριμένος δικαστής δίκασε τις δύο μεγάλες υποθέσεις Θεσσαλονίκη. Ναι. Του Τοκογλύφου και του Παπαγεωργόπουλου του Δήμαρχου. Στο Δήμαρχο εξάντλησε την αυστηρότητα στέλνοντάς τον ισόβια μέσα. Στον Καραμπέρι, αυτόν τον μεγάλο γνωστό Τοκογλύφο της Θεσσαλονίκης, στον οποίο χρεώνει και αυτοκτονίες ανθρώπων και διάφορα τέτοια. Τι έκανε? 11,5 χρόνια κάθειρξη και η έφεσή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Σηκώθηκε, πήγε σπίτι του. Συνολική. Και τώρα είναι ελεύθερος. Συνολική. Αντί να έχουμε για κάθε περίπτωση από μία ποινή, είχαμε κατ' εξακολούθηση, έγινε κατ' εξακολούθηση. Του επιβλήθη ποινή καθήρξεως 11,5. Σας λέει τα δικονομικά κόλπα τώρα. Σας λέω λοιπόν 11,5 χρόνια. Να υπάρξει για την κάθε περίπτωση, ναι, μια ποινή, ούτως ώστε να κάτσει μέσα. Έγινε μια συγχώνευση, ναι, εκεί πέρα. 11,5 χρόνια. Ελεύθερος. Ναι. 11,5 χρόνια η έφεσή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα, είναι ελεύθερος. Η εικόνα την οποία απεκόμισα, διότι συμμετείχα σαν πολιτική αγωγή, για την οποία βέβαια για τον πελάτη μου αθώθηκε, ήταν τα θύματα τα οποία ερχόντουσαν μέσα. Θυμάμαι έναν άνθρωπο από τη Χαλκιδική, 2 μέτρα, 60 χρονών, 2 μέτρα, ο οποίος έπαιρνε τα χαπάκια τα ηρεμιστικά σαν κουφέτα. Και φεύγοντας λέει, τώρα τι θα απογίνω. Και την ώρα που έφευγε λέγοντας το αυτό, τον ρωτάει ο πρόεδρος ο κύριος Αποστολάκης, τι εννοείται? Λέει, εσείς τι καταλαβαίνετε ότι είπα? Λοιπόν, όλοι αυτοί που είχαν το κουράγιο και ήρθαν και κατέθεσαν, είδαν την άλλη μέρα μετά τον κύριο Καραμπέρι να είναι ελεύθερος. Λοιπόν, να είναι καλά όλοι τους. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους Αποστολάκη Πατρώνας, για τους οποίους ψάχνοντας δεν βρήκαμε να έχουν πρώτη άσκηση επαγγέλματος σοβαρά περιουσιακά στοιχεία που θα δικαιολογούσαν έναν πλουτισμό. Για δείτε, σας παρακαλώ λίγο, το βίντεο που ακολουθεί. Ερωτήματα φωτιά για την περιουσιακή κατάσταση του Προέδρου Εφετών Λαμίας Γιώργου Αποστολάκη προκύπτουν από τα συμβόλαια των ακινήτων που βρίσκονται στην κατοχή του ιδίου και τη συζύγου του, επίσης εφέτη Λαμίας, στο Μαΐς Πατρώνα. Σύμφωνα με τα συμβόλαια τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της εκπομπής, στις 31 Δεκεμβρίου 1997 η κυρία Πατρώνα αγόρασε οικόπεδο στη Φθιώτιδα εναντί 2 εκατομμυρίων δραχμών. Βέβαια, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με την εκτίμηση της ΔΟΗ Λαμίας η αντικειμενική αξία του οικοπέδου ήταν 4 εκατομμύρια δραχμές. Επιπλέον, στις 16 Δεκεμβρίου του 1998, ο κύριος Αποστολάκης αγόρασε έκταση 859 τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή των Τρικάλων εναντί 3.450.000 δραχμών, στην οποία αργότερα κατασκεύασε μια πέτρινη βίλα αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ. Ενώ κατέχει εξαδιαιρέτου με τη σύζυγό του διαμέρισμα 130 τετραγωνικών μέτρων στα Τρίκαλα, το οποίο απέκτησε το 1992 έναντι 9,5 εκατομμυρίων δραχμών. Με μια προσεκτική ματιά στα συμβόλαια, διαπιστώνει κανείς ότι ο δικαστής, για άγνωστο λόγο, στο οικόπεδο το οποίο αγόρασε στα Τρίκαλα, δεν δήλωσε το δικό του αφημί, αλλά το αφημί του πατέρα του, ο οποίος σήμερα δεν βρίσκεται εν ζωή. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι εύλογα. Πώς γίνεται ένας έμπειρος δικαστής να μπερδεύτηκε και να δήλωσε τον αριθμό φορολογικού μητρώου του πατέρα του και όχι το δικό του?
Αν και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής είχε επικοινωνήσει με την κυρία Πατρώνα και είχε ζητήσει την τοποθέτηση τόσο της ίδιας όσο και του συζύγου για το θέμα, το ζεύγος των δικαστών επέλεξε να μην τοποθετηθεί. Αντίθετα, απάντησε μέσω αγωγής, στην οποία αναφέρεται ότι πράγματι το άφημί που αναγράφεται στο συμβόλαιο δεν ανήκει στον κύριο Αποστολάκη, αλλά στον πατέρα του και ότι πρόκειται για λάθος το οποίο έγινε εκ παραδρομής. Παράλληλα, στην αγωγή σημειώνεται ότι το εν λόγω ακίνητο δηλώνεται κανονικά από τον κύριο Αποστολάκη τόσο στο έντυπο Ε9 όσο και στη δήλωση περιουσιακής του κατάστασης, θέση στην οποία άλλωστε είχαν μεταφέρει οι συνεργάτες της εκπομπής την πρώτη φορά που δημοσιεύθηκε το θέμα στις 9 Δεκεμβρίου 2013. Πάντως, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με την αγωγή την οποία κατέθεσαν ο κύριος Αποστολάκης και η κυρία Πατρώνα, μόνο κατά τα έτη 1991-2000 που ως έγκαμοι υπέβαλαν κοινή δήλωση, τα συνολικώς δηλωθέντα φορολογικά εισοδήματά τους ανήλθαν, όπως αναφέρουν, σε 174.509.409 δραχμές. Μπορεί ένας δικαστής να βγάλει 174 εκατομμύρια σε αυτό το χρονικό διάστημα, διότι είναι και αφελής. Το αναφέρουν στην αγωγή τους. Προφανώς έχει χαθεί η ψυχραιμία. Το δε οικόπεδο στη Λαμία, πόσο είναι, κύριε Διαλυνά? Στη Λαμία μιλάτε για από το συνεταιρισμό. Ναι. Είναι... Το συνεταιρισμό 427 στρεμμάτων. 367 συν 58 νομίζω και συν 1600. Το αστείο σε αυτή την υπόθεση ξέρετε ποιο είναι? Ή μάλλον θα σας το πω αμέσως μετά το διάλειμμα. Η σχέση εμπορικής αξίας με την αντικειμενική, την οποία κυνήγησε ο δικαστής και έχει πολύ μεγάλη πλάκα για να καταλάβουμε ότι εδώ γίνονται πράγματα οφθαλμοφανέστατα, τα οποία δεν έρευνα κανένας. Έτσι κυλάει η ζωή μας. Και μένει μόνο μια σκληρή απόφαση, ο αυστηρός δικαστής, ο άνθρωπος που είναι ήπιος, ότι είναι προβεβλημένος, ότι είναι, γνωρίζει το γράμμα του νόμου και διάφορα τέτοια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά είναι, ορισμένα δηλαδή από αυτά που έχουμε βρει, γιατί δεν τα έχουμε βρει όλα. Όπου μέσα στην αγωγή του, αφελέστατα, μας λέει ότι στο διάστημα χρονικό από πότε ως πότε. 91 έως 2000 φορολογητέα εισοδήματα 174.509.409 δραχμές. Αμφότεροι. 174 εκατομμύρια 509.000, εκτός αν το διαβάζω καλά. Δεν το έχει ζει διπλό μάτι. Εκατομμύρια δεν είναι. 174 εκατομμύρια. Δραχμές. Δραχμές. Πόσο είναι σε ευρώ τώρα? Λέμε 91.000. Χάσαμε και τα ευρώ τώρα. Τις δραχμές. Φορολογητέα εισοδήματα. Μάλιστα. Τι γράφει λοιπόν στο σκεπτικό του για την αθώωση του κυρίου Καραμπέρη? Όχι για την αθώωση, αλλά μετά που... Για την αθώωση, για τα ελαφρυντικά. Ναι, είπε... Αθώωση ισοδυναμία, συγγνώμη, με αθώωση ισοδυναμία αυτή χειρότερο. Η αθώωση. Χειρότερο. Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδος Μακεδονία 6 Εβδόμου του 2013, κλείνοντας τη διαδικασία, είπε στον κύριο Καραμπέρη, κάνατε κι εσείς λάθη, αλλά σας δίνουμε την ευκαιρία να επιστρέψετε στην οικογένειά σας και να περισσώσετε την περιουσία σας. Τι λάθη μπορεί να έχει κάνει ο Καραμπέρης? Τίποτα, τι λαθάκια, καμιά εκβίαση, καμιά αυτή, λαθάκια. Λαθάκια. Κύριε Δαδαφυλόπουλε, Μακεδονία αναγνωρίζει ότι κάνει λάθη και πρόκειται για τον Καραμπέρη, ο οποίος είναι το κογλύφος και έχει οδηγήσει σε απόγνωση σπίτια, τουλάχιστον τους 11 που βρήκανε. Γιατί δεν μπορεί να είναι 11 μόνο, μπορεί να είναι 111. Αυτό που αναφέρεται στο προφίλ, επειδή δικάζουμε στη Λάρισα και έχουμε δικάσει πολλές φορές τον κύριο Αποστολάκη, θα έλεγα ότι οι δικηγόροι της Λάρισας, όποτε δικάζανε με πρόεδρο τον κύριο Αποστολάκη,
δεν ήξεραν ποτέ το αποτέλεσμα. Ήταν απρόβλεπτο το αποτέλεσμα. Παρατηρούσαμε στη διαδικασία ότι ναι, μεν έχει σωστή νομική κατάθεση. Αυτό είναι πασιφανές. Δεν αναφέρομαι στην απόφαση αυτή του κ. Παπαγεωργόπουλου, που όπως είδα βέβαια στο βίντεο, και το σκεπτικό της αποφάσεως, περί ενδείξεων έκανε λόγο η απόφαση παρά αποδείξεων. Θα το δούμε βέβαια στο εφετείο. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι πάντοτε στην διαδικασία έλεγε αυτά τα αστεία ή χωρατά, όπως είπατε κι εσείς. Είτε προς τη μεριά του κατηγορουμένου, είτε προς τη μεριά των συνηγόρων. Δεν είναι κακό, προς Θεού. Απλώς ήταν απρόβλεπτη, δηλαδή μπορεί να τον έλεγε στον άλλον ναι, παλικάρι μου το ένα το άλλο και μετά τον έριχνε την καμπάνα. Γι' αυτό λέω απρόβλεπτη σε αυτές οι αποφάσεις. Λοιπόν, μόλις. Όχι, μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Ναι, παρακαλώ. Δηλαδή εσείς που είστε δικηγόρος, ναι, από ό,τι είπατε και που γνωρίζετε σε βάθος τα διάφορα θέματα. Εσείς είχατε δει ότι κάποιες αποφάσεις είναι απαράδεκτες? Όχι, δεν είδα αυτό. Είδα ότι στην όλη διαδικασία, ανάλογα τη σοβαρότητα της αποφάσεως, ναι, το πνεύμα της έδρας ήταν δυσανάλογο. Ήταν δυσανάλογο. Χωρίς να κατηγορώ, απλώς διαπίστωσα και τώρα στο ρεπορτάζ που είδα, λοιπόν, το βίντεο. Ο Χριστιανικός Σύλλογος Ενωρητών Άγιος Αθανάσιος Μπάρας στα Τρίκαλα, ως νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με ποικίλες δραστηριότητες, υπό την αιγίδα και προστασία του Μητροπολίτη Θεσσαλιότητος Κυρίλου, έχει πρόεδρο του Δέλτα Σίγμα τον κύριο Γιώργο Αποστολάκη τον Στεφάνο. Mm. Από ό,τι ξέρω πάντως πρέπει να πάρεις ειδική άδεια, έτσι δεν είναι, ως λειτουργός δικαιοσύνης για να είσαι πρόεδρος σε ένα σωματείο έστω και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή κάνω λάθος? Δεν το ξέρω. Ήταν και πρώην εισαγγελέας Κατερίνης, είναι στον Άγιο Διόνυσο. Ήταν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Και στις φωτογραφίες που τον είδαμε ήταν με τους παπάδες και τους Αγίους. Και στο παραδικαστικό που αναφέραμε με τις τηλεφωνικές υποκλοπές ήταν αναφορές από Αγίους, παπάδες και Γιωσάκηδες. Και εδώ στην προκειμένη. Ορίστε. Ιδιωτικού δικαίου, επιτρέπεται. Μόνο δημοσίου δικαίου. Δεν απαγορεύεται. Δεν χρειάζεται. Υπάρχει συμβίβαστο σε αυτά. Όχι, ρωτάω. Εσάς που είστε δικηγόροι, ξέρετε. Επιτρέπεται, επιτρέπεται. Τον Κύριλο τον ερευνά το ΣΔΟΕ, όμως. Και από ό,τι μου διαμηνύουν εδώ, ο κύριος Αποστολάκης έχει κάνει παρεμβάσεις υπέρ του Μητροπολίτη. Τον κυνηγάει το ΣΔΟΕ. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αλλά δεν έχουμε τον κύριο Αποστολάκη στο τηλέφωνο να μας εξηγήσει τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Θα τα πούμε στη δίκη όλα αυτά. Στη ποια δίκη, στην αγωγή δηλαδή. Στην εκδίκαση της αγωγής. Γιατί τα παλικάρια κάνουν δίκες ποινικές και πάνε εκεί και αποδεικνύουν την αθωότητά τους ή όχι. Δεν κάνουν αγωγές. Είναι παλιό το κόλπο με τις αγωγές. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο από εδώ και πέρα θα μας απασχολήσει επί μακρών, διότι όπως αντιλαμβάνεστε δεν θα μείνουμε μόνο στα συγκεκριμένα. Και πριν πάμε στον επόμενο, δείτε και τα ευτράπελα της αγωγής, αξίζει τον κόπο. Με αγωγή εναντίον του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, του καταγγέλλοντος Νικόλαου Φαμίση και συνεργάτη της εκπομπής Κίτρινος Τύπος, απάντησαν οι δικαστές Γιώργος Αποστολάκης και Θωμαής Πατρώνα στις καταγγελίες του συνταξιούχου καθηγητή, ο οποίος στην εκπομπή της 9ης Δεκεμβρίου 2013 κατήγγειλε ότι η κυρία Πατρώνα είχε λάβει από τον αδερφό του 50 εκατομμύρια δραχμές προκειμένου να εκδώσει μια ευνοϊκή δικαστική απόφαση. Αν και το ζεύγος των δικαστών είχε ενημερωθεί τηλεφωνικά για τις καταγγελίες του κυρίου Φαμίση, προτίμησε να μην τοποθετηθεί επίσημα, αλλά να προβεί στην κατάθεση αγωγής, με την οποία ζητούσε από τους δημοσιογράφους και τον καταγγέλλοντα 250.000 ευρώ ο καθένας. Οι δικαστές, μάλιστα, στην αγωγή αναφέρουν ότι σε περίπτωση που οι εναγόμενοι καταδικαστούν και δεν συμμορφωθούν με την απόφαση, να απαγγελθεί σε βάρος τους προσωπική κράτηση ενός έτους. Ας δούμε όμως μερικά σημεία της αγωγής, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δύο δικαστές ισχυρίζονται ότι
διαπομπεύθηκαν προτού καν αρχίσει η εκπομπή από την προαναγγελία του θέματος που θα παρουσιαζόταν. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, προτού καν αρχίσει η εκπομπή, προτού γίνει η έρευνα, προτού διατυπωθεί η καταγγελία και φυσικά, χωρίς την ακρόαση ημών των εγκαλουμένων, είχε εκδοθεί η απόφαση της ζούγκλας. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει, καθώς αφενός η εκπομπή δεν παρουσίασε τα ονόματα των δικαστών και αφετέρου συνεργάτες της εκπομπής είχαν ζητήσει από τους δικαστές να τοποθετηθούν επί του θέματος, εκείνοι όμως ήταν αρνητικοί. Οι δικαστές, αναφερόμενοι στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε συνεργάτης της εκπομπής με την κυρία Πατρώνα, υποστηρίζουν ότι δεν της γνωστοποιήθηκε ποιος ήταν ο καταγγέλων και ποιο το περιεχόμενο της καταγγελίας. Ενώ σημειώνουν ότι δεν τους ζητήθηκε να την αντικρούσουν με την προσκόμιση στοιχείων, κάτι που επίσης δεν ισχύει. Αντίθετα, ο συνεργάτης της εκπομπής που επικοινώνησε με την κυρία Πατρώνα την ενημέρωσε τόσο για τον καταγγέλλοντα όσο και για το περιεχόμενο της καταγγελίας. Η δικαστής μάλιστα γνώριζε την υπόθεση και στην ερώτηση για ποιο λόγο δεν είχε κινηθεί εναντίον του κυρίου Φαμίση δικαστικά, εφόσον σύμφωνα με την ίδια τη συκοφαντή, απάντησε ότι δεν το έκανε διότι κάτι τέτοιο θα της προκαλούσε φθορά. Επιπλέον, σε άλλο σημείο της αγωγής, ο κύριος Αποστολάκης και η κυρία Πατρώνα αναφέρουν ότι ουδέποτε έχουν συναντηθεί ούτε με τον καταγγέλλοντα Νίκο Φαμίση, ούτε με κανένα από τα αδέρφια του. Ο κύριος Φαμίσης όμως ισχυρίζεται ότι έχει συναντηθεί τόσο με τον κύριο Αποστολάκη όσο και με την κυρία Πατρώνα τον Ιανουάριο του 1998 στα Τρίκαλα. Όπως λέει ο ίδιος, του συνάντησε προκειμένου να ζητήσει πίσω τα χρήματα που είχε δώσει ο αδερφός του. Τέλος, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αν και η αγωγή των δικαστών κατατέθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2014, θα συζητηθεί στις 10 Απριλίου του ίδιου έτους, δηλαδή μόλις 3 μήνες μετά. Η ημερομηνία ορίστηκε κατόπιν αίτησης προτίμησης που κατέθεσε ο κύριος Αποστολάκης, στην οποία αναφέρει ότι «Παρακαλώ, όπως προσδιοριστεί κατά προτίμηση η αγωγή μας, επειδή ο πρώτος υπηρετώ τη δικαιοσύνη ως πρόεδρος εφετών Λαρίσης και η δεύτερη ως εφέτης Λαμίας και τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στην αγωγή περί προσβολής προσωπικότητας μας πλήττουν κατάφορα και αναφέρονται σε ψευδή περιστατικά του 1996 και εμφανίζονται δε σήμερα προκειμένου να επηρεάσουν και φοβήσουν τους δικαστές που θα κρίνουν δύσκολες και επίκαιρες υποθέσεις. Επειδή επίσης σε σύντομο χρονικό διάστημα θα κριθεί ο πρώτος από εμάς στη θέση του αραιοπαγήτη και η δεύτερη θα προαχθεί στο βαθμό της Προέδρου Εφετών. Επειδή τέλος πρέπει η υπόθεση κατά τον χρόνο των κρίσεων να έχει διαλευκανθεί και να έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια και να έχουν καταδικαστεί τα πρόσωπα που μας προσέβαλαν». Στην αγορά αυτού του κτήματος του συνεταιρισμού, πόσα στρέμματα είναι 427 στη Λαμία? Περίπου τόσο. Πόσο είναι η εκτίμηση της εφορίας? 4.171.117 δοή Λαμίας. Πόσο δηλώνει ο δικαστής ότι αγόρασε? 2 εκατομμύρια. Πότε έχετε δει εσείς εκείνη την εποχή η εμπορική αξία να είναι το ίμιση της αντικειμενικής? Δηλαδή για ποια εντυμότητα μιλάμε και ποια καθαρότητα? Το γνωρίζετε πολλές φορές ότι ήταν μέχρι και 10 φορές επάνω η εμπορική αξία από την αντικειμενική. Αλλά δηλώνει το πάντα η αντικειμενική για να πληρώσουμε λιγότερο φόρο. Ναι ή όχι? Ναι, έχετε ξαναδεί εσείς να είναι το μισό της αντικειμενικής? Μπορούσες να κάνεις τέτοια δήλωση? Εξαρτάται βέβαια και το ακίνητο, Μάγκη, έτσι. Δηλαδή, αν το ακίνητο δεν είχε αξία πραγματική, δεν υπήρχε άλλος αγοραστής. Κύριε Τσαγκάρη, επειδή είστε εδώ, υπήρχε περίπτωση. Αν ξέρετε και την περιοχή του ακινήτου. Η εκτίμηση. Μια αντικειμενική είναι συγκριτικά στοιχεία η τιμή που δίνει η εφορία. Μήπως είναι μετά από έλεγχο? Πότε λέει η ημερομηνία? Έχει αντικειμενική η περιοχή. Εκτίμηση ΔΟΗ Λαμίας δραχμές 4.171.000. Εκτίμηση τη ΔΟΗ είναι. Πάντως φορολογήθηκε για την αντικειμενική. Κατά τη οποία προσέφυγε κιόλας. Ναι, προσφέρει για την εκτίμηση τη ΔΟΗ με συγκριτικά στοιχεία. Εντάξει. Μπορεί να δηλώσει λιγότερο από την αντικειμενική. Ό,τι θέλεις δηλώνεις στο συμβόλαιο. Συμβόλαιο δηλώνεις ό,τι θέλεις στην αγοραπολισία. Δηλώνεις και σήμερα με το σύστημα της αντικειμενικής. Ό,τι θέλεις δηλώνεις. Λέμε ότι η συναλλαγή γίνεται στις 10.000 ευρώ. Έρχεται από πάνω και γράφει η εφορία. Αντικειμενική αξία είναι 1 εκατομμύριο. Εκεί πληρώνεις τους φόρους. Εκεί πληρώνεις φόρους. 17 χρόνια πριν ήσχε κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ήσχε. Εντάξει. Πληρώνεις το φόρο της αντικειμενικής. Απλώς αν είναι συγκριτικά στοιχεία, προσέξτε, μπορεί να παίρνει μια τελευταία αγοραπολισία και να έχει διαφορά. Γι' αυτό λέω ανάλογα και την περιοχή του που είναι το ακίνητο. Σήμερα πληρώνεις περισσότερο φόρο, διότι σήμερα σε όλα τα διαμερίσματα, σε όλη την Ελλάδα, έχει πέσει η τιμή και είναι κάτω από την αντικειμενική αξία.
Το 97 τότε ήταν 10 φορές επάνω. Παλιά ήταν. Σήμερα όμως οι αντικειμενικές αξίες έχουν πέσει. Είναι πολύ πιο κάτω οι πραγματικές αξίες από τις αντικειμενικές. Εντάξει, το θέμα που θέτεται είναι ο χρόνος βασικά. Είναι αυτό το. Εντάξει, η αγωγή. Το ότι προσδιορίστηκε σε 1,5 μήνα τώρα αυτό το θέμα σε 2 μήνες είναι λίγο πρωτόγνωρο. Μακάρι να ήταν έτσι η χρόνη της ελληνικής δικαιοσύνης. Πάμε στο επόμενο θέμα. Ακούστε τώρα, εδώ έχει εμπλέκεται άλλος εισαγγελέας, ο οποίος την έχει κοπανίσει μετά το παραδικαστικό και το κράξιμο και έχει πάει στη Σκόπελο και έχει γίνει δημοτικό σύμβουλο Σκοπέλου. Είναι ο κύριος Ελευθέριος. Ο εισαγγελέας έφυγε. Πήγε δημοτικό σύμβουλο στη Σκόπελο. Ο κύριος Ελευθέριος Πατσής. Ο οποίος όμως, Ελευθέριος Πατσής, είναι η περίπτωση που σας έλεγα που εξάλλησε την αυστηρότητα με τον Έλα, έδωσε όλα τα ελαφρυντικά στον έμπορο κοκαίνης με 15 τόνους, η μεγαλύτερη επιτυχία των ελληνικών διοκτικών αρχών. Ο άνθρωπος αυτός είναι η ομπρέλα του μεγάλου το κογλύφου του Νίκου Ροϊδάκη, τον οποίον καταγγέλει ο κύριος Βραχνός εδώ πέρα. Έχει καταστρέψει πολλά σπίτια. Έχουν κάνει αντιγραφή. Παίρναν γραμμάτια, κατασκευάζαν και βάζαν σφραγίδες τις ίδιες στην Αθήνα. Τις ίδιες σφραγίδες βρήκαμε και στο Μεσολόγιο. Τα ίδια επώνυμα και τελευταία υπογραφή, σφραγίδα του κυρίου. Αυτό προκαλεί όμως τη μεγάλη εντύπωση είναι ότι ανάμεσα από τις δραστηριότητες του κυρίου Ροϊδάκη προκύπτουν συνεργασίες με ανώτερους δικαστικούς αλλά και με ανώτατους πρώην αξιωματικούς ελληνικής αστυνομίας. Ένας από τους φερόμενους συνεργάτες του είναι ο πρώην εισαγγελέας Ελευθέριος Πατσής, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζονται οι καταγγέλλοντες επισκεπτόταν συχνά το γραφείο του Ροϊδάκη και έκανε παρεμβάσεις προκειμένου ο φίλος του να πέφτει στα μαλακά. Μία από τις πολύκροτες υποθέσεις στις οποίες είχε συμμετάσχει ο Πατσής, ο εισαγγελέας έδρας, ήταν αυτή που αφορούσε τη σύλληψη 8 Ελλήνων επιχειρηματιών που φέρονταν ως μέλη της Διεθνούς Πείρας Διακίνησης Ναρκωτικών. Στο εφετείο, ο εισαγγελέας έδρας, που δεν ήταν άλλος από τον Πατσή, ναι, μεν πρότεινε την ενοχή των βασικών κατηγορουμένων, χωρίς ωστόσο τις επιβαρυντικές περιστάσεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, προσπάθησε να σπάσει τα ισόβια. Υπενθυμίστε πως ο πρώην εισαγγελέας εφετών Ελευθέριος Πατσής ήταν εισαγγελέας έδρας και στη δίκη του Έλα. Σύμφωνα δε με το δικαστικό ρεπορτάζ, εξάντλησε όλη την αυστηρότητά του εναντίον των κατηγορουμένων σε αυτή τη δίκη. Σύμφωνα με τις καταθέσεις θυμάτων του Ροϊδάκη, ο οποίος δραστηριοποιείται στο κέντρο της Αθήνας, ο κ. Πατσής εξασφάλιζε ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις για τον συγκεκριμένο το κογλύφο, ενώ όπως επισημαίνεται σε καταγγελίες, ήταν συχνός επισκέπτης στο γραφείο του, ακόμα και με ανταλλάγματα. Και βεβαίως, εκείνο που εντυπωσιάζει είναι ότι συνάδελφός του εισαγγελέας, η οποία ενεργεί σήμερα, τον κατήγγειλε ότι κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της έκανε παρέμβαση και τη ζήτησε να αλλάξει απόφαση για μια υπόθεση που χειριζόταν και αναγκάστηκε να πάει να τον καταγγείλει στους προϊσταμένους του. Δεν έγινε τίποτα, δεν ίδρωσε τα αυτή τους. Έπρεπε να φτάσουμε στους 15 τόνους ναρκωτικών για να ξυλωθεί ο Πατσής. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Την 5η, 30 Ιανουαρίου, η εκπομπή Ζούγκλα άρχιζε να ξετυλίγει το κουβάρι ενός κυκλώματος τοκογλυφίας, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται πρώην δικαστές, εισαγγελείς, αλλά και ανώτατοι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας. Θύματα ενός τοκογλύφου και πλαστογράφου ονόματι Νίκου Ροϊδάκη, που δραστηριοποιείται στο κέντρο της Αθήνας, φιλοξενήθηκαν στο στούντιο της εκπομπής και κατήγγειλαν μεταξύ άλλων τους τρόπους τους οποίους ο κύριος Ροϊδάκης καρφιζόταν προκειμένου να τους αρπάζει τις περιουσίες τους με πλαστά έγγραφα. Παράλληλα, κατήγγειλαν ότι στο γραφείο του κύριου Ροϊδάκη είχαν δει να περνούν κατά καιρούς ο πρώην εισαγγελέας εφετών Ελευθέριος Πατσής, αλλά και ο πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, Γιάννης Γκογκοζότος. Εκτός από δικαστές, άλλους κρατικούς λειτουργούς στο γραφείο του είχατε δει. Ναι, ερχόταν ένας Κοκοζότος, ήταν πρώην, ήταν τότε στο Δήμα Αθηναίων, ήταν εκεί παλιά Αττικάρχης και τα λοιπά και τα λοιπά. Είχαμε μπλέξει με αυτόν, μάλιστα. Έτσι, ο οποίος ερχόταν εκεί και είναι και από, ξέρω, έχουν και, είναι από κοντινές περιοχές. Ο στρατηγός. Ναι. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, αν και αναζήτησε τον Γιάννη Γκογκοζότο στο γραφείο του, εκείνος δεν επικοινώνησε ποτέ με την εκπομπή. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, δηλαδή την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου,
ο πρώην αξιωματικός της Ελλάς έστειλε μία επιστολή στο Ζουγκλατζιάρ, στην οποία αναφέρει: «Κύριοι, ευρισκόμενος εκτός Αθηνών, πληροφορήθηκα ότι στη χθεσινή σας τηλεοπτική εκπομπή και στη σημερινή σας ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση www.zougla.gr έγινε αναφορά το ονόματός μου σε σχέση με τον κύριο Ροϊδάκη Νικόλαο, ότι δήθεν επισκεπτόμουν το γραφείο του, κάνοντας λόγο για εμπλοκή μου σε υπόθεση τοκογλυφίας με άρωμα παραδικαστικού. Δεδομένου ότι τον τίτλο αυτό φέρει το αναρτημένο δημοσίευμά σας στην σχετική ιστοσελίδα. Επειδή και μόνο η αναφορά αυτή θίγει βάναυσα την τιμή και την υπόλοιψή μου, είναι άκρος προσβλητική για το πρόσωπό μου ως πολίτου, δημόσιου λειτουργού επί 50 έτη, οικογενειάρχη και ανθρώπου, ο οποίος σέβεται την ομιμότητα και τις δικαϊκές αρχές της πολιτείας μας, σας ενημερώνω τα εξής. Με τον ανωτέρω ουδεμία είχα ή έχω σχέση σε οποιοδήποτε επίπεδο της κοινωνικής μου δραστηριότητας, πέραν το ότι υπήρξα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, εκλεγής και ενδεχομένως κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, ο Ροϊδάκης να υπήρξε ένας από τους χιλιάδες ψηφοφόρους μου και η γνωριμία μας ήταν εντελώς τυπική. Δεν ανέχομαι οποιαδήποτε σπήλωση του ονόματός μου, διότι ουδεμία σχέση είχα ή έχω με τις δραστηριότητες του κυρίου Ροϊδάκη και ως εκ τούτου θεωρώ αυτονόητο ότι θα προβείτε άμεσα στην αποκατάσταση της αλήθειας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι από την ελληνική αστυνομία έχω αποστρατευτεί εδώ και 18 χρόνια και σε όλη μου τη ζωή υπηρέτησα την νομιμότητα και μόνο. Ιωάννης Γκογκοζότος, αντιστράτηγος στην αποστρατεία, δικηγόρος». Ο Γιάννης Γκογκοζότος, πρώην αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας, στην επιστολή που έστειλε ως απάντηση στο ρεπορτάζ της εκπομπής, αναφέρει ότι δεν είχε καμία σχέση με τον κύριο Ροϊδάκη, ενώ ισχυρίζεται πως αν υπήρξε γνωριμία, ήταν εντελώς τυπική κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας. Για να δούμε όμως τι αναφέρουν τα έγγραφα. Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2006, ο τότε εισαγγελέας πρωτοδικών Δημήτρης Ζησόπουλος, σε υπόμνημά του προς τον εισαγγελέα πρωτοδικών Θήβας, αναφέρει ότι ο κύριος Γκογκοζότος μαζί με έναν άλλο αστυνομικό γνώριζαν τον κύριο Ροϊδάκη, αφού καταθέτει ότι και οι δύο ήταν προσκύμενοι στο γραφείο του. Όπως αναφέρεται επίσης σε κατάθεση μάρτυρα, πρώην υπαλλήλου του Νίκου Ροϊδάκη, η οποία έγινε στις 7 Αυγούστου του 2006, ο κύριος Γκογκοζότος φέρεται να επισκεπτόταν συχνά τον κύριο Ροϊδάκη. Δείτε το. Διαπίστωσα ότι εδέχεται επισκέψεις ανθρώπων που κατήχαν αξιώματα τόσο στο δικαστικό όσο και στο αστυνομικό. Είδα τους Ελευθέριο Πατσί, αντισαγγελέα εφετών, Δημήτριο Ζησόπουλο, εισαγγελέα πρωτοδικών, Ιωάννη Γκογκοζότο, αστυνομικό διευθυντή στη ΓΑΔΑ, πρόκειται για τον στρατηγό που ο Τριανταφυλόπουλος έβγαλε στην εκπομπή του για μια βίλα, τον Ιωάννη Σταματόγιαννη, αντιστράτηγο της ελληνικής αστυνομίας, πρώην Θεσσαλονικάρχη. Ο συγκεκριμένος μάρτυρας αναφέρεται και σε υπόμνημα του πρώην εισαγγελέα Ελευθέριου Πατσί στις 2 Οκτωβρίου του 2006. Άλλη κατάθεση μάρτυρα, πρώην υπαλλήλου όμως του Νίκου Ροϊδάκη, αναφέρει: «Ο χώρος του, η εμφάνισή του και τα άτομα τα οποία τον επισκέπτονταν σου έδιναν την εικόνα ατόμου με πολύ μεγάλη οικονομική επιφάνεια και τεράστιες διασυνδέσεις, διότι μόνιμοι κάτοικοι και συνεργάτες του στο γραφείο του είναι ο αντισαγγελέας εφετών Αθηνών Λευτέρης Πατσής, ο εισαγγελέας πλημελωδικών και προϊστάμενος στην εισαγγελία Αμαλιάδας Δημήτρης Ζησόπουλος, ο αστυνομικός διευθυντής Σταματόγιαννης και άτομο το οποίο υπηρετεί στο γραφείο του Προέδρου του Αρείου Πάγου με το όνομα Απόστολος Ευαγγελίου, που όπως διεπίστωσα από τα τηλέφωνα, κόβει και ράβει στο χώρο της ελληνικής δικαιοσύνης». Πάντως, κάτι που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι και οι δύο αυτοί σημαντικοί μάρτυρες σήμερα δεν βρίσκονται εν ζωή. Σε διπλανό στούντιο είναι ένα από τα θύματα του Ροϊδάκη που θα τον χαιρετήσω και να του ζητήσω να μας πει ποιος έβλεπε εκεί μέσα στο γραφείο του Ροϊδάκη. Γεια σας. Καλησπέρα κύριε Μάκη. Καλησπέρα κύριε. Να πω και στο πολιτικό εκεί που είναι ότι το κράτος δεν πρέπει να διαλυθεί, πρέπει να ξαναφτιαχτεί. Μια παρένθεση κάνω. Εσείς γιατί δεν θέλετε να δείξετε το πρόσωπό σας? Γιατί είπατε προηγουμένως ότι δύο μάρτυρες δεν υπάρχουν στη ζωή. Τι δύο? Δεν το είπατε με τα έγγραφα?
Ναι, αλλά εντάξει, αυτοί μπορεί να πέθαναν από φυσικά αίτια. Και τι πρέπει να πεθάνω κι εγώ? Όχι, μπορεί να πέθαναν γιατί ήταν η ώρα τους να πεθάνουν. Δεν σημαίνει. Α, δεν ξέρω, εγώ θέλω να προφυλάσσουμε πάντως, γιατί... για τη ζωή μου, για κανένα άλλο λόγο. Μάλιστα. Ποιους βλέπατε στο γραφείο του? Ο Πατσής, ο Κοκοζώτος, μόνο κρεβάτια δεν είχαν εκεί πέρα. Ο κύριος Κοκοζώτος, ο οποίος διαρριγνεί τα ημάτια του για την τιμή του ως οικογενειάρχης και αυτά μας λέει, είναι παραμύθια. Μα το έχει πει ο εισαγγελέας ο Ζησόπουλος στην κατάθεσή του. Ότι πήγαινε εκεί πέρα ο Κοκοζώτος και ήταν κάθε μέρα στο γραφείο του Ροϊδάκη. Και αυτόν τον Νίκο Σταματόγιαννη τον βλέπατε? Ναι, ναι, είναι ένας πρώην αξιωματικός και αυτός αστυνομίας, μεγάλος ηλικία, δεν ξέρω και χρόνια έχω να τον εδώ, δεν ξέρω αν βρίσκεται και στη ζωή. Ένας επίσης πρώην υπάλληλος στο γραφείο Ροϊδάκη σε τηλεφωνική επικοινωνία με την εκπομπή ανέφερε ότι ο Ροϊδάκης έδινε ρολόγια στον Πατσί. Έτσι. Δώρο, επιβεβαιώνει την παρουσία Γκογκοζότου στο γραφείο του Κογλύφου. Έτσι. Ενώ καταγγέλει ότι όταν κλιμάκιο του ΔΟΕ πήγε να ελέγξει τον Ροϊδάκη, ο Γκογκοζότος του έδωσε 10.000 ευρώ προκειμένου να σιωπήσουν. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν τέτοιες. Και εκεί ο κύριος Γκογκοζότος δεν έκανε φασαρία. Και τώρα θυμήθηκε την τιμή του, την υπόλοιψη και την οικογένεια. Θα κλέψουμε ή καμία ζωή. Γιατί δεν ήξερε και πού πηγαίνει, σε ποιον πηγαίνει και σε ποιο γραφείο πηγαίνει. Λέει ότι δεν τον έχει. Πιθανώς, λέει, τυχαία να τον συνάντησε ως έναν από τους χιλιάδες... Αφού ο εισαγγελέας κύριε Μάκη λέει ότι πήγαινε στο γραφείο του. Ήταν εγγύς προσκύμενος. Αν εγώ είμαι αναξιόπιστος. Μάλιστα. Υπάρχει και ένας δικηγόρος κύριε Μάκη, ναι, ο οποίος λέγεται Καλουτσάκης Αριστίδης και έχει πολιτευτεί και με τους ανεξάρτητους Έλληνες, ναι, στην Αργυρούπολη μένει και διατηρεί γραφείο στην Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του Ροϊδάκη που χρησιμοποιεί την υπογραφή του και τη σφραγίδα του. Ο κύριος Βραχνός, σας τα πει καλύτερα εκεί πέρα, δεν ξέρω αν έχει και τις αγωγές, και τα, με 50 διαφορετικές υπογραφές. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει την υπογραφή του και τη σφραγίδα του, κάνει αγωγές στον κόσμο, τις ετοιμάζει και πηγαίνει μόνος του και πηγαίνει και τις καταθέτει. Τις δίνει στον δικηγόρο και πηγαίνει και τις καταθέτει. Μηχανάκι δηλαδή, μοιράζει αγωγές. Έτσι, έτσι. Βιομηχανία αγωγών. Και επειδή τους έχουμε στο δικηγορικό σύλλογο τώρα, γι' αυτό σταματήσαν και δεν μας έχουν κάνει αγωγές τον τελευταίο καιρό. Μόνο για αυτόν τον λόγο, γιατί φοβούνται, λέει, για την άδεια τους. Και πολιτεύεται με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Καλουτσάκης Αριστίδης. Η μόνιμη ψευδομάρτυρας είναι ανιψιά του εισαγγελέα. Είναι σε 1000 δικαστήρια. Έχει καταστρέψει πάρα πολλά σπίτια. Βρίσκονται όλοι με μεγάλη περιουσία και ο εισαγγελέας κάνει, μας κουνάει στα δικαστήρια το χέρι, ότι έχω περιουσία, έχω λεφτά και θα σας καθαρίσουμε. Τα ίδια λέει και ο πλαστογράφος, ο οποίος πλαστογράφος σε όλα τα θύματα έχει τα πρωτότυπα και η δικαιοσύνη δίκασε τα θύματα δύο φορές. Μία που δικαστήκαμε τον πλαστογράφο, με χαμένη ταυτότητα κατασκεύασε γραμμάτι και πήρε το σπίτι. Και δεύτερον, ότι το ρωτάγανε τον εισαγγελέα η παρέα μέσα στον χώρο του πλαστογράφου. Αν γίνει γραφολογική, τι θα κάνουμε? Και έλεγε ο εισαγγελέας, όσο είμαι εγώ, μη φοβόσαστε τίποτα. Και έχει και τα πρωτότυπα ο πλαστογράφος και δικαστήκαμε. Δεν δικαστήκαμε, υπήρχαν έτοιμοι δικαστές και αστυνομικοί, οι οποίοι ήρθαν με εμάς. Οι οποίοι ήταν μαζί τους και ήρθαν με εμάς τα θύματα. Και έτσι αθωνόμαστε από τους έντιμους δικαστές και τους έντιμους αστυνομικούς. Αλλιώς θα είμαστε και φυλακοί. Έχουν κλείσει πολλούς στη φυλακή, έχουν πάρει σπίτια, τα έχουν βγάλει στον πλησιασμό, τα οποία τα διαχειρίζονται, ήδη τα διαχειριστήκανε. Ήδη. Βάζανε μπροστάριδες, παίρνουν τα σπίτια και τα χαρτιά τα είχε ο πλαστογράφος και τα πούλεγε ο πλαστογράφος. Και υπογράφεται συμβόλαιο με τον πλαστογράφο. Στήρε του, ναι. Συγγνώμη πάλι. Και ο πλαστογράφος σε όλα τα θύματα κάνανε παραγραφές. Όλα αντιγραφή, παραγραφές και σε 49 μέρες εμάς βγάλανε απαλλακτικό βούλευμα. Σε 49 μέρες. Κυρία Τσουνή. Και στα θύματα 5 χρόνια και μια μέρα. Πλαστογραφούσαν γραμμάτια. Κατασκευάζανε. Κατασκευάζανε γραμμάτια. Και τελευταία υπογραφή ήταν για ποια αιτία αυτά τα χρήματα που μπορούσαν πάνω. Σε εμάς γιατί τα ζητούσαν. Σε εμάς έκανε το Μεσίτη, έκανε και τον έμπορο ελεύθερο. Τι οικονομική συναλλαγή είχατε με αυτόν? Καμία. Εμείς με χαμένη ταυτότητα. Δηλωμένη στο 15ο. Ναι, προσκόμισε να εισπράξει κάποια γραμμάτια. Δεν ναι. Κάνατε τι ανακοπή σα εκεί? Τι ανακοπή? Αφού είχαν βγάλει το σπίτι στον πληστηριασμό. Ναι, για ποιο λόγο? Από πού τα χρωστάκατε? Γιατί τα στέλνανε σε άλλη διεύθυνση. Είχαν και δικαστικού κλητήρε δικού του. Δεν σα πει την ιστορία. Η ταυτότητα ήταν. Η ταυτότητα τη δηλώνατε. Δηλωμένη στο 15ο. Στο 15ο. Επομένως, είχατε δηλώσει στην αρμόδια αρχή
ότι εσείς έχετε χάσει την ταυτότητά σας. Αν βγήκε κάποια διαταγή, κάποια συναγματική επιταγή και διαταγή πληρωμής, δεν θα ακυρωνόταν αυτόματα. Αφού είχαν κάνει τον πληστηριασμό. Αυτό σας λέω, κύριε. Πώς πρόλαβαν. Κάναν πληστηριασμό δίχως να πάρουμε χαμπάρι. Δεν γνώριζαν οι άνθρωποι. Μήπως είναι κάτι άλλο, κύριε. Όχι. Πρέπει να το ξέρουμε για να όλη την υπόθεση. Δεν μπορεί το δικαστήριο. Νομίζετε. Είμαστε θύματα. Έχετε δικαίωμα. Γιατί γελάτε, κύριε Διαλέξη. Και δικαστικούς κλητήρες είχαν στο κόλπο και πήγε. Όχι. 15 μέρες και το επέδιδαν σε άλλη διεύθυνση. Δεν είναι αυτό. Το δίναν σε άλλη διεύθυνση. Σε άλλη διεύθυνση. Τα γραμμάτια είχαν υπογραφεί πριν την εισαγωγή. Όλα τα θύματα. Δεν ξέρανε ότι σου βγάλανε. Όλα τα θύματα έχουμε από γραφολόγου. Ζητάγαμε στα δικαστήρια. Έχει δικαίωμα και μετά δικαστήρια να γίνει γραφολογική εξέταση. Κανένα θύμα δεν έχει από το δημόσιο καμία γραφολογική εξέταση. Άξε να δει. Η αγανάκτησή σου δεν σε αφήνει. Ναι. Να το πείσω πώς πρέπει. Ακύρωση του πληστηριασμού μπορούσε να κάνετε. Αλλά έχει φύγανε. Ακούστε πώς φύγανε. Εξηγήστε. Αυτά μην τα βάζανε. Έχει τρεις μήνες περιθώριο. Κύριε Διαλέξη. Μετά από 6 μήνες μας μεγάλανε έξω. Σε άλλες διευθύνσεις. Και πού μάθαινατε εσείς ότι χάσατε το σπίτι σας. Ήταν από 6 μήνες και τους βγάλανε έξω. Βγάλανε την κουνιάδα μου και την πεθερά μου και το μικρό παιδί έξω στο... Είχατε δικαίωμα και μετά να κάνετε άμα είναι από ακυρότητα η πλαστογραφία. Δυστυχώς και ο δικηγόρος δεν το πρόσεχε. Κάτι άλλο συνέβη αυτό. Εμείς κάναμε μήνυση για κακούργημα. Και τη μήνυση αυτή τη βάλα στο σιρτάρι 5 χρόνια και μια μέρα. Την άλλη μέρα από τις 5 χρόνια και μια μέρα, σε 49 μέρες, κάνα απαλλακτικό βούλευμα στον πλαστογράφο. Ήδη σαν αντιγραφές έχουμε όλα τα θύματα. Πάντως υπάρχουν πολλά δικαιώματα και αναψηλάφισης της δίκης. Τα ζητάμε. Τα ξέρετε. Τα ζητάγαμε. Όλα τα θύματα. Αν είναι έτσι, μα έτσι, γιατί. Ναι. Ό,τι λέω. Σήμερα θα ζητήσετε αναψηλάφιση. Όλα τα θύματα έχουμε γραφολογικές εξετάσεις. Και λένε οι γραφολόγοι ότι. Εσείς καταδικαστήκατε. Εγώ, Μάκη, να σου πω κάτι και είμαι περήφανος. Ξέρεις γιατί καταδικάστηκα? Γιατί δεν ψήφισα Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, Έλληνες, συνέλληνες, στις δεύτερες εκλογές, είχαμε τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Τώρα μιλάει ο υποψήφιος δήμαρχος Λάρισας. Εγώ ήμουνα υποψήφιος με την κυρία Πακογιάννη τότε. Βγήκα δεύτερος στη Λάρισα. Και επειδή στις άλλες εκλογές 17 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά, έβαλαν υποψήφια την κυρία Λεονταρή, η οποία ήταν υπόδικη τότε για πράξεις ψευδορκίας στο δικαστήριο, σε υπόθεση του θανόντος πατέρα μου, ήρθε και άλλαξε το πόρισμά της στο δικαστήριο, να θωθούν οι γιατροί, ήταν ο κύριος Δελινάς. Έβγαλα μια ανακοίνωση στις εφημερίδες και είμαι υπερήφανος γι' αυτό, και ας με βλέπουν οι δικαστές και ο κύριος Αποστολάκης αν με δικάσει μετά από κάποιους μήνες που θα γίνει το εφετείο μου. Και λέω, κύριε, εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Το λέω ξεκάθαρα, στο ακούσει και ο Πρωθυπουργός. Θα μάθει ποιος είμαι. Γιατί λέω, μέσα έχει μια υπόδικο για τα σταλεί στην υπηρεσία της. Και δεν το μετάνιωσα που το έκανα. Και παρόλα αυτά μου έκανε μήνυση και με καταδίκασαν στην άρση 7 μήνες φυλάκιση. Όλα τα θύματα έχουμε 2.000 μηνύσεις και αγωγές. Δεν θα πω περισσότερα ποια ήταν η έδρα και ποιας ήταν η εισαγγελέας. Εγώ θα πω όμως, είμαι ο μοναδικός στην Ελλάδα που έχω καταδικαστεί για τα πολιτικά μου φρονήματα. Είχε καταδικαστεί. Και πιστεύω στο εφετείο θα δικαιωθώ. Και στην πρώτη και κύριε Εκκή, δηλαδή και από τις πρώτες εκλογές. Στις δεύτερες δεν ψήφισα εγώ τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, και στην πρώτη και στις δεύτερες ήταν. Στη δεύτερη. Α, στη δεύτερη. Στην πρώτη δεν ήταν. Εγώ θεώρησα ότι δεν πρέπει να ψηφίσω ένα ψηφοδέλτιο που είναι κάποιος καταδικασμένος. Είναι υπόδικο, συγγνώμη. Και ατασταλίες, διότι έχει. Την έχουν διώξει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν είναι τώρα ιατροδικαστής Λάρισας. Είσαι σας το ψηφοδέλτιο με την Πακογιάννη. Βεβαίως, στις πρώτες εκλογές. Στις πρώτες εκλογές. Στις δεύτερες ήταν δεν θα ψηφίσω. Δεν ακολουθώ δηλαδή τι είπε η κυρία Πακογιάννη. Μου επιτρέπετε. Δεν ακολουθώ και μπορώ να πω και ποιο ψήφισα. Δεν έχω πρόβλημα εγώ δημόσια. Άσχετα άμα τώρα μπορεί να έχουμε τη διαμορφωθεί. Από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία. Ψήφισα στις δεύτερες εκλογές και το είπα. Αυτό λοιπόν, είναι το κύριε Δήμαρχε, σε παρακαλώ. Το είπα στους δικαστές. Άλλο θέμα έχουμε, πήγαμε τώρα. Εντάξει, επειδή με ρώτησες. Το είπα στους δικαστές, δεν το εκτίμησα. Λέω, εγώ ψήφισα τον κύριο Τζίμερο, λέω. Δημιουργία ξανά στις δεύτερες εκλογές. Γι' αυτό με καταδικάζετε, λέω. Ας με καταδικάσετε, δεν πειράζει. Τιμή μου, λέω εδώ. Κυρία Σαγιάκο. Σε αυτές τις εκλογές θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Πότε γίνουν. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό. Με τον Μαρκόπουλο μέσα θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Μαρκόπουλο, γιατί, τι νοείται. Αυτόν τον γύρο λόγο που έχει γυρίσει. Με τις ατασταλίες στο Υπουργείο Τουρισμού. Κοιτάξτε, εγώ είμαι στον χώρο του κέντρου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Υπάρχει τεράστιο κενό στην πολιτική σχέση. Αν θέλει να ανοίξουμε την κουβέντα. Αλλά νομίζω δεν το παρώ. Λοιπόν, αυτά δεν μας αφορούν. Σε ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Τελειώσαμε. Κύριε Μάκη, δεν τα βγάλαμε όλα όμως. Εντάξει, τα βγάλαμε όλα.
έχει καταδικαστεί για πλαστογραφία, χρήση πλαστών εγγράφων και, εξαπάτηση δικαστηρίου. Και το ποινικό του μητρό είναι λευκό. Και στα θύματα μέσα σε 50 μέρες περνάγανε τις καταδίκες. Σήμερα κλείνουμε εδώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας και εσάς και όλους και όσους μας παρακολουθήσετε. Το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο βίντεο είναι ένα μικρό αφιέρωμα. Ένας φόρος τιμής στη μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Τζένι Βάνου που έφυγε από κοντά μας και που η πολιτεία δεν φαίνεται να κατάλαβε ποιον άνθρωπο έχασε και δεν την τίμησε με τον τρόπο που έπρεπε για την προσφορά της σε αυτή την αόριστη έννοια στον τόπο μας που λέγεται πολιτισμός. Καλή σας μέρα. Μια σπουδαία και χαρακτηριστική φωνή, ένας ταπεινός άνθρωπος, η ερμηνεύτρια Τζένι Βάνου που πρωταγωνίστησε για ολόκληρες δεκαετίες στην ελληνική μουσική σκηνή, σύγησε για πάντα στις 11 το πρωί της Τετάρτης στο νοσοκομείο Μεταψά, όπου και νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, νικημένη από την επάρατο νόσο. Σε βλέπω στο ποτήρι μου. Η Τζένι Βάνου, ή αλλιώς Ευγενία Βραχνού, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου του 1939 στην Αθήνα. Το καλλιτεχνικό της όνομα το οφείλει στον Μίμη Πλέσα. Ύστερα από τον χωρισμό των γονιών της, σημαντικό ρόλο στη ζωή της έπαιξε η γιαγιά της. Ενώ αρχικά σκόπευε να σπουδάσει στη φυσικομαθηματική σχολή της Αθήνας, η γνωριμία της με τον Μίμη Πλέσα, στο πρόσωπο του οποίου αναγνώριζε τον μέντορά της, χάραψε ίσως το σημαντικότερο κεφάλαιο στη γεμάτη μελωδία ζωή της. Για τη στιγμή της γνωριμίας με τον Μίμη Πλέσα μίλησε ο ίδιος ο μεγάλος συνθέτης στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην εκπομπή «Με το Λί και με το Λάμδα» που παρουσιάζει Λουκί Λακαρέρ με τη Λίτσα Θεοφάνους. Τη γνώρισα όταν είχε έρθει ο Γούνολης από την Αμερική. Την πρώτη φορά που ηχογράφησε στην Κολούμπια ζήτησε να έχει μια χοροδία και είχε έναν αγαπημένο του φίλο από τη Σπάρτη, διευθυντή χοροδίας, γυναικείας χοροδίας, και πήγαμε να ηχογραφήσουν. Μόλις άνοιξε το στόμα της η χοροδία, ξεχώρισα μια φωνή. Κοίταξα, ήταν ένα μαυροτσούκαλο κοριτσάκι. Δεν θα ήταν παραπάνω από 8 ετών. Το πλησίασα και το ρώτησα πώς σε λένε, παιδί μου. Λέει Ευγενία Βραχνού. Η Ευγενία Βραχνού. Χτύπησα το κεφαλάκι, ευχήθηκα από μέσα μου, λέω αυτό το παιδί έχει σπουδαία φωνή, το είπα στο δάσκαλό της, και πολύ αργότερα αυτή η Ευγενία Βραχνού με το ονομάστηκε από μένα σε Τζένι Βάνου, και όπως πολύ σωστά το είπες, είναι η συγκλονιστικότερη φωνή που τουλάχιστον βρέθηκε πάρα πολλά χρόνια κοντά μου σε κάθε στιγμή της καριέρας της, από τη στιγμή που έλεγε τα πιο όμορφα ελαφρά τραγούδια μου στο φεστιβάλ μέχρι τη στιγμή που αποφάσισε να τραγουδήσει λαϊκότερα και μέχρι και σήμερα που μου ανοίγει σε αυτό το απευκταίο αλλά εκ των υστέρων τι να λέμε. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης μίλησε μετά από λίγο και ο γιος της μεγάλης ερμηνεύτριας Μιχάλης Ριγόπουλος, περιγράφοντας την κατάσταση της υγείας της μητέρας του και το αναπάντεχο γεγονός του θανάτου της. Η μάνα είναι μία για όλους τους ανθρώπους, ούτως και άλλως. Πες μας τώρα, ταλαιπωρήθηκε καιρό, πες μας αυτά, ταλαιπωρήθηκε καιρό, πες μας, ήταν οι άνθρωποι, ήταν δίπλα της, ναι, πες μας. Αυτή τη στιγμή η ραγδαία επιδείνωσή της ήταν τελευταίες 15 μέρες και δεν το καταλάβαμε καν πότε έγινε. Ειλικρινά δεν το καταλάβαμε, οι γιατροί είπανε δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Τόσο ραγδαία επιδείνωση. Ήταν μεταστάσεις απανωτές δηλαδή, Μιχάλη. Ναι, αφού το καλοκαίρι που είχε κάνει την επέμβαση στην Επιγλωτίδα, ναι, είχαμε κάνει τις ακτινοβολίες, είχαμε κάνει εξετάσεις. Το Σεπτέμβριο ήταν καθαρή παντού.
Από το Σεπτέμβριο και μετά είχαμε πει ότι το Δεκέμβριο θα κοιτάξουμε πάλι για το λαιμό και δεν είχαμε κοιτάξει τίποτα άλλο. Προφανώς από το Σεπτέμβριο και μετά κάτι έγινε στο Σηκώτη και από εκεί μετά πήγε στη Σπονδυλική. Την περασμένη εβδομάδα μας δώσανε την εξέταση, ήταν γεμάτη. Πάντου καθολικός καρκίνος. Καθολικός καρκίνος. Μιχάλη. Τουλάχιστον δεν υπέφερε τις τελευταίες 24 ώρες καθόλου γιατί ήταν σε... Την είχαν σε καταστολή για να μην πονάει, γιατί πονάγε πάρα πολύ. Όπως άκουσες και το Μίμη, είπε θα είναι ήδη στην καλύτερη χοροδία του Παραδείσου, γιατί μίλησε για ένα φωνητικό φαινόμενο. Αρχίζω και του ζηλεύω πάνω εκεί, έχουν τις καλύτερες φωνές πια. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου, ανάσα μου και... Η Τζένι Βάνου τραγούδησε πρώτη φορά μπροστά σε κοινό το 1964, όπου με το τραγούδι του Μίμη Πλέσα «Τώρα» πήρε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Ελαφράς Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Τώρα τι θα γίνω, τώρα τι θα κάνω. Καθιερώθηκε ως τραγουδίστρια ελαφρού τραγουδιού και ερμήνευσε ντουέτα κυρίως με τον Γιάννη Βογιατζή. Άνοιξε, άνοιξε, άνοιξε και μην ξανακλειδώσεις. Στα τέλη του 1970 κυριάρχησε στο λαϊκό τραγούδι και το 1980 συναντά τον Τόλι Βοσκόπουλο, ο οποίος της κλείνει συμβόλαιο με την Κολούμπια, όπου γνώρισε μεγάλη επιτυχία τραγουδώντας λαϊκά. Υπήρξε βασική ερμηνεύτρια και μούσα πολλών συνθετών. Μετά τον Μίμη Πλέσα ακολούθησαν Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος Μουζάκης, Κώστας Γιαννίδης, Ζάκ Ιακωβίδης, Αλέκος Χρυσοβέργης, Τάκης Μουσαφίδης και άλλοι. Η σκλάβα σου ήμουν, η σκλάβα σου είμαι. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της βρισκόταν μακριά από τη δισκογραφία, ενώ πάντα φρόντιζε με την ταπεινότητα που τη διέκρινε να δίνει το δικό της στίγμα στους νεότερους καλλιτέχνες. Τον Αύγουστο του 2013 υποβλήθηκε σε επέμβαση στο λαιμό για αφαίρεση όγκου. Όμως παρά την καλή κατάσταση την οποία παρουσίαζε μετά την επέμβαση, μέχρι και τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου του 2014, ξαφνική πόνη στη μέση την οδήγησαν και πάλι στο νοσοκομείο. Ο καρκίνος είχε κάνει μετάσταση σε διάφορα σημεία του σώματός της, με αποτέλεσμα το πρωινό της Τετάρτης της 5ης Φεβρουαρίου 2014 να αφήσει την τελευταία της πνοή. Το μόνο σίγουρο είναι πως η μελωδική φωνή της θα μείνει πάντα χαραγμένη στη μουσική ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Να έρθει κάτι να φέρει ένα φως στη μικρή μου ερήμια. Μουσική.